Καλημέρα! Καλημέρα, αδέρφια! Καλημέρα, αδέρφια! Καλημέρα και καλό καλοκαίρι! Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια! Να είστε καλά, αδέρφια! Είναι μια παγκόσμια αποκλειστικότητα της εκπομπής των θεσμών. Των θεσμών? Των θεσμών. Ναι. Τρόικα, δεν είμαστε. Ναι, ναι. Καθώς λέμε καλημέρα και οι τρεις μαζί. Είναι ένα επίτευγμα το οποίο ελπίζουμε ότι θα το καθιερώσουμε και θα γίνεται κάθε μέρα αυτό. Αν βέβαια ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο πιο πολύ άσχολος από όλους μας, ο άνθρωπος ο πιο πολυπράγμων, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τις περισσότερες υποχρεώσεις από όλους μας, ο άνθρωπος ο οποίος είναι η ατμομηχανή του τρένου της Τρόικα στην πρωινή ζώνη των ραδιοφώνων, ο άνθρωπος ο οποίος λέει πάνω από 434 καλημέρες κατεβαίνοντας από το σπίτι του για να πάει στη μηχανή, ο άνθρωπος ο οποίος κοιμάται πιο αργά από όλους και ξυπνάει πιο νωρίς από όλους, αλλά πάντα είναι αυτός ο οποίος έρχεται τελευταίος, καταφέρει και συγχρονιστεί. Ο άνθρωπος που σε τις τέσσερις αυτές μέρες, αν για κάθε φωτογραφία που ζήτησε να βγάλουν μαζί του έπαιρνε 2 ευρώ, σήμερα θα πλήρωνε τη ΔΕΗ. Σε αυτόν αναφέρεται. 4 πρέπει να πάρει. Σε αυτόν αναφέρεται. Πόσα ευρώ, πόσες φωτογραφίες βγήκες? Πρέπει ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, σου μιλώ ειλικρινά. Παιδιά, να είστε καλά όλοι. Εντάξει, ένα καλημέρα από όλους μας. Αυτό δεν πουλάει. Να μας πεις τι είπαν αρνητικό για μας. Ας τι είπαν, ας, όχι. 2, 3, 5, 14. Δεν σου ψιθυρίζω από πίσω και στο σβέρκο. Να μαζευτεί ο κόσμος κι άλλο. Έπαιζε το χάλι μας ώρα, Αναστασία. Ωραία, έπαιζε. Άρα έχει μαζευτεί. Να μαζευτεί κι άλλο, παιδιά, εδώ πέρα είμαστε. Χρόνια πολλά στο Μετροσπορ. Γιατί? 3 Σεπτεμβρίου. Τι 3 Σεπτεμβρίου? Όλοι εμείς οι οποίοι Πασόκ χτίσαμε το Μετροσπορ έχουμε εσείς γενέθλια σήμερα. Εσείς. Εγώ, ο Μάριος και τα λοιπά. Ναι. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς που το έχουν. Εσύ ήσουν από αυτούς που παραλίγο τον κρεμίσουν. Έχεις δίκιο. Έκανα ό,τι μπορούσα. Άλλοι τον κρεμίζουν τελευταία. Γιατί άνοιξε Τράπεζα Κρήτης και σφινόμουν στις πόρτες παραγωγή και δημοσιογράφη να μπουν. Επίσης έχεις δίκιο και εσύ. Καλό. Καλό. Το πιάσες. Καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι. Επίσης έχει γενέθλια το Πασόκ. Ωραία, φίλε. 3 Σεπτεμβρίου. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Να περνάς. Κανονικά, επειδή τώρα είσαι λίγο αυτές τις μέρες ήσουν αλλού σε αυτό το street festival, πώς το λένε αυτό που πήγαινες και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ήταν Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη και να μην ξεκινούσες με 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Το σκέφτηκα το πρωί, αν το βάλουμε και όλος να είμαστε έτοιμοι. Αν θες, αν το βρει η Αναστασία, κανένα πρόβλημα. Μητσιά. Το κόμμα το οποίο ας με έμαθε στο Μέσο Έλληνα τον έστειλε να πάει σε κανένα νησάκι. Ξέραν όλοι τη μόνο τη Ρόδο την πενταήμερη. Και πήγε ο Ξεβράκωτος ο Έλληνας, πήγε σε τρεις Κυκλάδες και πήγε και σε τρία Δωδεκάνησα. Να είναι το Πασόκ καλά, το παλιό καλό Πασόκ. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Άμα έβλεπα ένα ρεπορτάζ προχθές και έβλεπα ότι καμιά 57 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ήταν πρώην στελέχη του Πασόκ. Τι φωτογραφία είναι στη θάλασσα, θάλασσα. Στην αρχή που έχει μία. Φωτογραφία στη θάλασσα είχα ναι. Εγώ. Κλείστηκε και κλείστηκε το κοινό. Ναι. Αυτή είναι. Για να δω. Η γυναίκα μου, ο γιος μου και οι δυο μου κόρες. Λείπει η Μπέμπα. Ωραία, φίλε. Ναι. Ο γιος μου δεν έχει καμία σχέση με εμένα όσον αφορά τη σωματοδομή. Ευτυχώς. Ναι. Λοιπόν, μόνο ο ψηλός είναι. Τίποτα άλλο από μένα. Βέβαια και εγώ έτσι ήμουν μικρός. Ναι. Που να δεις εμένα. Τι. Μικρός. Ωραίο παιδί. Πάρα πολύ. Σε λίγο θα υπάρχει φωτογραφία τη Τρόικα στο Facebook του Λίμπερο. Άιντε, ο καθένας με τη φανέλα που τον αντιπροσωπεύει. Μάριος Ασλαμής με εκπληκτική όντως. Πολύ ωραία. Τις παίρνει αυτός. Τις φανέλα παίρνει. Εθνικής Αγγλίας. Εγώ με κίτρινη. Να προειδεάζει τον κόσμο, όχι, να μην πεις τίποτα. Μιλητή, άστε. Ναι, μπείτε και δείτε σε λίγο. Μπείτε και δείτε. Σε περίπου πόσο, 2-3 λεπτά. Τώρα θα την ανεβάσω τώρα. Σε λίγο. Αν έχει τσαλτίδι που πέρατε, τεχνικά είσαι. Σε λίγο ανεβαίνει φωτογραφία με Παπαδόπουλα, με τσαλτίδι και Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά στο Facebook του Λίμπερου 107,4. Αναστασία έχουμε σήμερα μαζί μας. Νέα κοπέλα την ταλαιπωρούμε. Και βρήκε τον τεράστιο Αντώνη Καλογιάννη να τραγουδάει «Θα σε ξανάδω στους Μπαξέδες». Γιατί είπες για πομιτσιά? 3 του Σεπτέμβρη. Τι? Να περνάς. Γιατί το έχω συνδέσει το τραγούδι με αυτόν. Ποιος άλλος το λέει? Ο Καλογιάννης. Ο Καλογιάννης, ο Αντώνης. Ναι. Πιο πολύ μου αρέσει ο Μητσιάς. Ναι. Ναι. Για να συνδέσει ΠΑΟΚ Πασόκ. Αυτό. Επειδή ο Μητσιάς είναι ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Σκεφτικά εγώ για σένα. Παρόλα αυτά, είναι και αυτό ένα από τα
Σου δίνω τροφούλα. Είναι, είναι. Αν και εντάξει, το Σαββατοκύριακο ήταν εύνοια της ΑΕΚ. Οπότε επειδή ήταν εύνοια της ΑΕΚ και πήρε μούφα πέναλτι η ΑΕΚ με το Μάνταλο. Άρα αφού πήρε μούφα πέναλτι η ΑΕΚ με το Μάνταλο, δικαιολογείται να πάρει και ο ΠΑΟΚ με τον Μπρίγιοβιτς. Σωστό. Αυτή είναι η λογική. Σωστό. Του ΠΑΟΞΙ. Άκουγα πριν και το Κωστή, το πέναλτι και τα λοιπά και δεν είπαν τίποτα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε να ενημερώσω τους φίλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Μας και μιλάς, ενώ είχε ακυρωθεί τέτοιο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι φίλε, το γκολ ακυρώθηκε στο 88 και ενώ κέρδισες. Ναι, και μετά μπορεί να γίνει το ένα και δύο πρωτάθλημα. Να ενημερώσω λοιπόν τους φίλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ ότι είναι εξίσου ευνοημένοι στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Καθώς έχουν πάρει δύο επιπλέον πονταλάκια και ο μεγάλος Άρης που είναι πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Θα ήταν τώρα 6-2. Θα ήταν 6-2. Mm. Το άκουσα χθες και από άλλους Αριανούς. Παιδιά, λίγο για να συντονιστούμε μόνο γιατί είμαστε καφενείο. Έχεις δει το καφτατζόγλιο με τόσο κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια. Με την ΑΕΚ στα παράζ πρώτη εθνική. 15.000 κόσμο. Είχες 22 είχες δει. Ωραία, έχεις 7 παραπάνω. Εντάξει, ωραία. Το γήπεδο λάστιχο. Και είναι το ουδέτερο γήπεδο για μένα, δεν το γήπεδό μου. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τους διαγωνισμούς μας και μετά για να μην διακόπτουμε στη ροή του λόγου. Πριν πεις τους διαγωνισμούς όσο τους λες εγώ θα ανεβάσω τη φωτογραφία. Είσαι γίγαντας. Επειδή πολλοίς κόσμος ήταν η πρώτη παρουσία δημόσια που έκανα χθες στο γήπεδο ρε παιδί μου. Ποιος? Εγώ. Εσύ. Πήγα στο γήπεδο δηλαδή και είδα πολύ κόσμο. Α, πρώτη φορά ζωή σου. Και επειδή ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, όχι. Α. Και μου εξέφρασε τα συλληπιτήρια τους λοιπά. Τους ευχαριστώ όλους γιατί ξέρεις τι, όταν έρχεται τόσος κόσμος και είσαι και με το γιο σου κτλ. Είσαι λίγο κρύος. Ναι. Δεν είσαι. Ναι. Πολλές φορές δεν δίνεις στον άλλον αυτό που έρχεται και αυτός να σου εκφράσει. Δηλαδή, όταν ένας άγνωστος, επειδή μόνο και μόνο είναι και αυτός Άρης. Ναι. Όχι ότι γενικά δεν είσαι κρυόκολος. Δεν είμαι γενικά, Μάρια. Δεν, δεν είμαι γενικά. Δεν μπορεί να είναι κρυόκολος κάποιος ο οποίος σε μια βάφτιση με κόσμο παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει έτσι χάλια που τραγουδάω εγώ και παρόλα αυτά τραγουδάει. Τραγούδησες. Okay, πάντα τραγουδάω. Ναι. Λοιπόν... Ήταν η εκδίκηση του καλεσμένου. Σου λέει θα φάτε, θα στραγματίσεις κιόλας. Δηλαδή, θα ξεράζετε κιόλας. Η διασκέδαση μπορεί να έρθει από έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη μέχρι έναν κλόουν. Πες ότι εγώ ήμουν κλόουν εκείνη τη μέρα. Αλλά χαμογέλασες. Σε παραδέχομαι. Το θυμάσαι, έσκασε το χιλάκι σου χαμόγελο. Ναι. Εντάξει. Έδεξε τη λίστα και τόσο, δεν ήμουν και τόσο αυτό. Σε παραδέχτηκα. Εντάξει. Σε πολλά. Μπράβο. Σε παραδέχτηκα. Εκείνη τη μέρα σε παραδέχτηκα πάρα πολύ. Γιατί έφαγε καλά, όχι τίποτα άλλο. Μην νομίζεις. Όχι, γενικά. Πήρε ένα πιατάκι τόσο, μια φορά το γέμισε. Γι' αυτό. Μα καλά. Μια φορά το γέμισε. Μα γι' αυτό έγινε, για να φάει και καλά. Λες και οι άλλοι το γέμισαν πέντε, ας πούμε. Εδώ καλά ξέρει να κάνει δρομολόγια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μισό λεπτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλείς κάποιον να σε τιμήσει, γιατί σε τιμάει ο καλεσμένος με την παρουσία του. Και έχεις για τραπέζι. Ναι. Δηλαδή, τι περιμένεις από τον καλεσμένο, να έρθει να σε τιμήσει και να πει: δώσε μου ένα σουτζουκάκι και μια πατάτα. Σωστά. Να έρθει να φάει να σκάσει, ρε φίλε. Ναι. Να φάει όσο θέλει. Φάτε και σκάστε. Κατάλαβα. Αλλιώς μην τον καλείς. Έτσι. Άμα είναι να μετράς τις μπουκές του καλεσμένου, μην τον καλείς. Τέλος πάντων. Σωστό. Έχει τέτοιο μαγαζί, φάτε και σκάστε. Θέλω. Ναι. Βασιλέος Γεωργίου. Μην τα κάνεις κούτρα, αυτά να παίρνουμε κάτι. Λοιπόν. Δεν έχω πάει ποτέ, απλά το βλέπω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Δύο φορές λάθος. Όπως και ο άλλος διαφημίζει, πάω nice. Αυτά τα πονηράτζε του Έλληνα. Έχει κάτι τέτοια. Τέτοια. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσω λοιπόν όλο τον κόσμο που ήρθε και να του πω ότι εντάξει, επειδή ήμουν και με το μικρό και τα λοιπά, με κάποιους δεν ήμουν τόσο διαχυτικός, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικά ανθρώπους που δεν τους ήξερα και απλά επειδή διάβασαν, είδαν και τα λοιπά και είμαστε Άρης και ξέρω εγώ, εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Πας Μαρία τώρα, ξεκινάς μέχρι εγώ να βάλω τα φίλτρα στις φωτογραφίες. Σε λίγο ανεβαίνουν οι φωτογραφίες. Δώσε μια μουσική ανάσα, Αναστασία, να το πάρουμε με σερί. Λοιπόν, τι δίνουμε σήμερα. Να πάμε καλά, να βάλουμε και Opticon Express μέσα. Γιατί ο Αντώνης, ο Δημητριάδης στραβώνει όταν δεν δίνουμε γυαλιά. Δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, καθώς το καλοκαίρι συνεχίζει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Σήμερα έχουμε ουσιαστικά 34 Αυγούστου. Ναι. Έτσι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Δίνουμε. Εσένα θα κυνηγάνε 8 του Σεπτέμβρη. Ναι. Δίνουμε. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Αγαμέμνων, το αριστούργημα του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία του Πεκταρά Λιθουανού Τσέζαρης Γκραουζίνης, που μένει μόνιμα στην Ελλάδα πλέον, με λατρεμένους Μαρία Πρωτόπαπα, μεγάλο μου έρωτα, και ως γυναίκα και ως ηθοποιό, Μαρία Πρωτόπαπα και
Γιάννη Στάνκογλου. Αγαπημένο μου, όχι μεγάλο μου έρωτα. Με Αργύρη Πανταζάρα. Πάει άλλους άντρες. Με Αργύρη Πανταζάρα, τεράστιο ταλέντο. Ιώβη Φραγκάτου και Θοδωρή Κατσαφάδο. Παραστασά. Ρα, εδώ είναι, εκεί δεξιά. 42 τότε. Εκεί το άφησα. Α, εδώ, εδώ, έλα. Το είχε κάποιο στου 16, ρε, 23 είναι τώρα, εντάξει. Εντάξει, είναι για απόψε, ώρα 9 στο θέατρο Δάσους. Αγαμέμουνα Σχύλου, με Μαρία Πρωτόπαπα, με Γιάννη Στάνκογλου. Αργύρη Πανταζάρα, τον ξέρετε, τον ξέρει όλη η Ελλάδα, ακόμη και οι Πέτρες, από αυτές τις διαφημίσεις. Ποια, ποια Άμστελ. Οι δύο στους τρεις δεν τον ξέρουμε. Α, ναι, αυτός είναι. Το πια Άμστελ με τη Στικούδη. Αυτό το ξέρουμε. Τη Στικούδη, ο ένας από τους δύο είναι αυτός. Ειδικά με το χόρευε με την. Είδες, για να το. Για, για τη Στικούδη με την Αραβανή. Έτσι. Για να καταλάβουμε ποιος είναι, μας είπες για τη Στικούδη. Και είναι τραγικό, τραγικό το ότι. Το παιδί, εντάξει, καλά. Μας είπες για τη Στικούδη. Αυτοί που να το ξέρουν, το ξέρουν. Εντάξει, okay. Αυτοί που να το ξέρουν, το ξέρουν. Και εμένα, αυτοί που να με ξέρουν, με ξέρουν. Οπότε τι κάνεις. Πληκτρολογείς FM. Αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Δίπλα γράφεις θέατρο ή γυαλιά ή και τα δύο, αλλά να γράφεις και τα δύο. Θέατρο, γυαλιά. Αποστολή στο 54526. Απαιτώ συμμετοχή σήμερα, ειδικά αυτή την παράσταση. Γιατί παραστασάρα πραγματικά. Πολύ αναμενόμενη. Φάμε καμιά φορά με το στις 2-3 πιο αναμενόμενες παραστάσεις. Γεμάτο φαν. Πήγαινε, ανέβα πάνω. Τι ανέβα. Οικονομήσε αν δική σου. Αποφεύγω. Κάθε βράδυ δεν τη γινόταν. Ξέρω, ξέρω. Ξέρεις, έμα τι γινόταν. Τα ταξί φτάνανε στο stage, ναι. Στο ξενοδοχείο, στο πόρτο τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, τώρα ένα τεράστιο μπράβο. Γιατί και ο Λίμπερο συνετέλεσε σε αυτό. Βέβαια. Ξεκάθαρα. Ειδικά αυτή η εκπομπή. Εσύ συγκεκριμένα. Ένα τεράστιο. Έχω, μπράβο. Εσύ ο Άρης και ο Πάοκ, πάμε, ναι. Στον Γιώτη και στην παρέα αυτή την απίστευτη που μαζεύουν στη Θεσσαλονίκη της κρίσης 50.000 κόσμο, 50.000 κόσμο και φέρνουν τέτοια ονόματα εδώ και εφαρμόζουν άψογα και με, την, και, με δια, και με ακρίβεια λεπτού την εναλλαγή σε 6 μουσικές σκηνές και γίνεται στην πόλη 4 μέρες απίστευτο πάρτι. Αποδεικνύοντας ότι αυτή η πόλη δεν είναι μόνο σκυλούπολη. Τα παιδιά κάνουν ένα break σήμερα και από αύριο το πρωί όλη η ομάδα δουλεύει για τον Αύγουστο του 2019. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για το τεράστιο πάρτι από την πόλη. Τεράστιο ευχαριστώ. Παιδιά, να είστε καλά. Γιώτη, που σε στερήθηκε ο γιος σου τον τελευταίο μήνα, που δεν είναι ακόμη 2 ετών, πραγματικά σε στερήθηκε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι και αυτή η εκπομπή συνετέλεσε ένα πολύ 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 μικρό λιθαράκι στο να γίνει αυτό, όπως και το χορηγικό ραδιόφωνο που ήταν και για ευνόητους λόγους δεν λέω το όνομά του. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο Παύλος ο Παυλίδης πάνω από τη σκηνή, πάνω από το stage, όταν είπε ότι είναι απίστευτη αυτή η παρέα που καταφέρνει να απογειώσει αυτό το τεράστιο διαστημόπλαιο για 4 μέρες. Πραγματικά τα είπε όλα ο Παυλίδης με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό που έγινε 4 μέρες δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε ειδικά Παρασκευή, Σάββατο και χθες Κυριακή. Κυριακή, κακή μέρα. Με 22.000 κόσμο στο Καφτατζόγλιο και άλλους 20.000 παοξίδες να βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ρε. Και πάρα πάρα τι πολλά ώρα παιδιά. Ήταν η συναυλία το βράδυ. Πάρα πολλά. Ξεκινάει 6.30 το απόγευμα. Το βράδυ. Μετά το γήπεδο. Μήπως είδες κόσμο αμέσως μετά, μπράβο. Πάμπολοι Αριανοί και παοξίδες και όλο και παρέες παιδιά μαζί, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί. Ναι. Και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά που από την Πέμπτη μέχρι και χθες το βράδυ με χαιρέτησαν, μου κάναν πλάκα, με αγκάλιασαν, βγήκαμε φωτογραφίες. Ρε παιδιά, να είστε καλά από καρδιάς. Με συγκίνησε το πόσοι βλέπουν την Μαρμίτα και πόσοι ακούνε την Τρόικα από άλλες πόλεις από του διαόλου τη μάνα. Ιδιαίτερα καλημέρα στο Δημήτρη, οπαδό του Αστέρα Τρίπολης, που μου λέει θα σε στεναχωρήσω με την ομάδα που στηρίζω. Λέω ας είσαι ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Μου λέει Αστέρας. Λέω Αστέρας, αδέρα, φίλε. Πλάκα δεν μου κάνεις. Κακό, δεν μου κάνεις, ναι. Κακό. Λέει επειδή σας ρίξαμε. Λέω εντάξει, ρε, τώρα πέσαμε και μια φορά ο Ηρακλής. Λέω μια φορά έπεσε και. Λέω άστο, δεν υπάρχει. Εντάξει, οκ. Okay. Δημήτρη, να είσαι καλά, με τέτοια ευγένεια, με τέτοια ψυχή. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. Ειλικρινά. Από την Τρίπολη αυτό. Αθηναίος, ναι. Με καταγωγή από Τρίπολη λόγω του πατέρα. Μάλιστα. Και είναι Αστέρας. Που πέρασε εδώ πέρα πανεπιστήμιο. Αστέρας Τρίπολης Fall Arab. Μου ζήτησε συγγνώμη που ρίξαν τον Ηρακλή. Απίστευτο αυτό που έζησα 4 μέρες. Παιδιά, να είστε καλά. Δεν έχω σχόλια. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά, να είστε καλά. Για όλους εσάς, ένα ποτπουρί από Μάρκη Ραμόν. Από Ραμόν. Ξεπαρθένιασμα εσεμεσικό από τον 065 τον Νίκο. Μπαίνει και για γυαλιά και για θέατρο. Παιδιά, να σκέφτεστε λίγο πονηρά. Όσοι μπαίνετε για θέατρο, βάλτε και γυαλιά.
το τώρα γυαλιά να βάλει την τέκα για θέατρο, μπα εμεί δεν φέρει καθόλου το θέατρο. Εντάξει, αλλά όποιο πάει μπαίνει για θέατρο, α βάλει και γυαλιά. Δεν υπάρχει χαμένο. Η χαμένη καβατζόνη δωρεπιταγή αξία 50 ευρώ από τα Opticon Express. Μάρι, να σε ρωτήσω κάτι. Μάρκη, να μου τι ώρα ξεκίνησε χθε. 12.30. Εσύ τι ώρα έφυγε, τι ώρα τελείωσε. Τι ώρα τελείωσε, ναι. Δεν είδα ρε εσύ, μου φύγαν άστο, δεν... ναι. Το γόνατό μου το πήρα στο χέρι, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Δύο ώρες γεμάτο παίζανε, χωρίς ανάσα, ναι. Το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς ανάσα. Ναι. Καλημέρα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αναμετάδοση του σταθμού μέσω ίντερνετ, δεν μπορώ να σας ακούσω. Δεν έχουμε εμείς το e-radio, όχι. Α, σε κανένα site που κάνει αναμετάδοση, λέει ο 789, με σεβασμό, απαντάει ο Χρήσανθος. Ναι, παρόλα αυτά, Μικρουλά, κάνε μια επανεκκίνηση μέσα. Ξέρεις που. Τι, άμα τι θα πάθεις. Του ίντερνετ. Πάρε και ρώτα τον Χρήστο. Να σου πει. Ωραία. Λοιπόν, ο Χρήστος έρχεται αύριο. Στο διάλειμμα, στο διάλειμμα. Ποιος άλλος. Στο διάλειμμα, Αναστασία, για να γίνει άσα Αναστασία στο διάλειμμα. Στην κοπέλα μου τώρα. Μένουν πέντε, ούτε δυο. Ένα λεπτό τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ανακοινώνω την απόκτηση του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Μετά. Με οψιόν. Από διαπραγματεύσεις ετών. Συνειδιοκτησία με τους ταξιτζίδες. Έχουμε συνειδιοκτησία με τα ταξί. Είμαι ένας σιώπης του δρόμου. Και ανακοινώνω την επιστροφή του στη μεγάλη οικογένεια του Λίμπερο. Μην κάνει μόνο ο Ζαγόρας ανακοινώσει το μεσημέρι. Τον δοκιμάσαμε βέβαια. Εδώ να δούμε το καλοκαίρι αν τα λέει καλά. Γιατί έχει κάνει μόνο 34 χρόνια ραδιόφωνο. Οπότε θεωρώ ότι ειδικά με αυτή τη φανέλα που φόρεσε σήμερα. Μαγεία. Του Μαραντόνα. Θα είναι ο Μαραντόνα της εκπομπής. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τα λέει καλά για τον Άρη, παίξε καλά τον Άρη. Και γενικότερα θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τραβάει τον Ασλαμά από τα μαλλιά όποτε χρειάζεται. Ναι, δηλαδή ποτέ. Και ρίχνω τώρα βόμβα και εγώ, την Πέμπτη αποχωρώ. Βόμβα, έτσι. Αναστασία, φέρε για τον Ετσαλτίδη εφέρα. Τα λιπόδημα στέλνω, τελειώσαν όλοι. Μαλιά κουβάρια στο Λίμπερο. Μαλιά κουβάρια είναι μια προτινόμενη. Ναι, εγώ θέλω να αλλάξει η ονομασία τη, δεν μου αρέσει καθόλου, φίλε. Το Τρόικα. Καθόλου. Αφού είμαστε τρεις. Δεν έχει σημασία. Έχει καθιερωθεί όμως. Ναι, από την άλλη, ναι. Έχει καθιερωθεί. Την άλλη Παναγιώτη. Τριο Μπελκάντο. Εγώ πήγα στο Μεξικό το καλοκαίρι, λένε ναι. Τρόικα, Ασλαμά, Τρόικα. Ασλαμά ή Ασλαμή, είπανε. Έχει καθιερωθεί. Έχει καθιερωθεί, όντως. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Το καλύτερο, βέβαια, το έχει πει ένας πέρσι. Ακροατής, ξέρεις ποιος, ο Φιλάρετος. Ο Φιλάρετος. Που ψάχνει την ονομασία εκπομπής. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, φίλε. Παίρνει ο Φιλάρετος και λέγατε στον κόσμο, πείτε που ήταν ο Τσόρμπα εδώ πέρα. Ιδέα, ναι. Ναι, ιδέα. Και επειδή είχε πέρασει ένας μήνας. Λέει το καλύτερο, παιδιά, είναι αντί για τρόικα να ονομαστεί εκπομπή Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Γιατί πάντα ένας έλειπε. Ένας ερχόταν, έτσι έλειπε. Καλό, έτσι, ναι. Καλό, ρε, το τώρα ελπίζουμε να μην λείπει κανένας. Το στάμπαρα εγώ. Μαριέ, ναι. Είδες φωτογραφίες κατά Τζόγλιο. Είδα. Και τα επίσημα. Το κατάστομα το μάτσε, έβλεπα, βρε. Ναι. Τα επίσημα. Το είδα. Τα επίσημα λίγο ήταν λίγο μαζεμένα. Τα επίσημα μάλλον. Πήγατε όλοι απέναντι. Μάλλον η φωτογραφία που σου έστειλα. Είσαι γατών. Ήταν σούρουπο. Είναι καμισάωρο πριν το μάτσε. Δες εδώ κόσμο. Τι προσπαθείτε να αποδείξετε. Τι είναι αυτό, δεν είναι για καλή για τα επίσημα αυτά. Μου δείξαν πεντακάθαρη με πίτα φωτισμό στο περίπου 20 λεπτό. Μάρτυρας ο Παπαδόπουλος. Την έφερε ο φίλος μου ο Ανδρέας, τον καλημερίζω. Καλή εβδομάδα, μας ακούει. Με το γιο του και τη γυναίκα του. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ τον φίλο τον Πάνο, ο οποίος λέει καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Τα συλληπιτήριά μου στον Χρήστο δεν τον εκτιμώ, αλλά τον εκτιμώ βαθύτατα. Να είσαι καλά, Πάνο, καλημέρα. Τους χαιρετισμούς μου στο Μάριο και τον Πάνο που μας έλειψε. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μοϊκανός! Ω, Μοϊκανός! Μοϊκανά, εξής. Μαζί, αφού είναι στην ιδιοκτησία. Πολύ ωραία. 113 τελειώνει το κινητό του. Α, παιδιά! Αύριο θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Πάριου. Νομίζω. Αύριο, έτσι. Η εκπομπή θα έχει εισιτήρια για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Εισιτήρια για τα παιχνίδια του Άρη. Και αν θέλει ο Ηρακλής, θα μας δώσει και ο Ηρακλής. Φυσικά. Ο Ηρακλής, ο οποίος έφαγε τον προπονητή στην προετοιμασία. Ένα προπονητή ο οποίος ήταν αίτητος μέχρι στιγμής, αλλά προφανώς δεν κάνει. Για Παύλο Μυροφορίδη. Και έρχεται στον Ηρακλή το γνωστό ΠΑΟΚ. Ηρακλάκι. Αυτός που κόπηκε από τον Καρυπίδη. Ναι. Αλέκος Βοσνιάδης. Χειροκροτάει ο Ασλαμάς. Χειροκροτάει ο Ασλαμάς. Για να πάρετε πάνω ο γιος του στην ομάδα. Επίσης, πριν πάμε στο διάλειμμα που θα πάμε αμέσως τώρα. Τι έπαθες. Τι θα βάλεις, χορηγό. Ναι, έχει δίκιο, σου λέει, στέλνονται που στέλνονται. Χορηγούς δεν λέμε. Θα βάλω, βέβαια, εγώ θα τους ετοιμάσω τώρα για αυτό. Θα είμαι έτοιμος. Λοιπόν, επίσης,
Θα έπρεπε ήδη ο Μάριος να έχει σημειώσει και να πει μπράβο και στο Super 3 αλλά και στην ΠΑΕ Άρης, ναι, που σήμερα, την Παρασκευή. Θα τα πω. Και ο σύνδεσμος, ναι, αλλά και η ΠΑΕ. Mm. Ο σύνδεσμος το ζήτησε, η ΠΑΕ το εφάρμοσε. Ναι. Ζήτησαν να μην ανοίξει η θύρα 10 του Καφτανζογλίου, παρόλο που όπως βλέπετε θα είχε κόσμο. Έτσι. Καλά, μην το δένεις κιόλας. Τι μην το δένεις. Θα ήταν πιο αραιωμένα. Δεν. Για... Θα είχε, ναι. Για... Θα ήταν 22, για... θα ήταν λίγο πιο απλά. Για σεβασμό. Ως δείγμα σεβασμού. Ως ένδειξη σεβασμού θέλει να πει. Στον οπαδό του Ηρακλή. Ως ένδειξη σεβασμού. Επιλεκτικού σεβασμού. Και αυτό επιλεκτικού είναι σεβασμού. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι βάζει τέλος σε μία έχθρα που είχε αναπτυχθεί εκατέρωθεν. Μάρμαρα του ρίχνει το 93. Ναι, αυτό λέω. Mm-hmm. Βάζει τέλος σε μία έχθρα που είχε, η αντιπαλότητα παραμένει. Ναι. Μάρμαρα. Αλλά σε μία έχθρα που είχε αναπτυχθεί με διάφορα γεγονότα, game over, 6-0, ναι, όχι το ένα, όχι, ναι, το άλλο, διάφορα, ναι, τέτοια πράγματα, ναι, τα οποία έγιναν και δείχνει, ναι, ότι οι οπαδοί, εφόσον θέλουν, είναι, ναι, σκεπτόμενοι και μπορούν να συνεννοηθούν. Έτσι. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Το ίδιο θα κάνει, ήταν και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Όχι. Όχι. Μόνο για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή, ναι. Γιατί ο Ηρακλής είναι η ομάδα η οποία έχει τραβήξει παρόμοια πράγματα. Ο καθένας το μέγεθος βάσανα, το εκλαμβάνει όπως, ναι, θέλει και το στοιχειοθετεί, ναι, και το βάζει σε βαθμίδα. Ναι. Με αυτά του Άρη. Ναι. Είναι και οι δύο ομάδες πληγήσες από το κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αντίθεση με κάποια άλλη ομάδα η οποία είναι κομμάτι του κατεστημένου. Επιλεκτικό σεβασμό. Μια φωτογραφία, Ελένη, μια φωτογραφία λίγο. Επιλεκτικό σεβασμό. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ωραία ελικοφιλία σας. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα. Με την Περούτζα λυσάξατε την επίτηση στη θέση. Πάμε τώρα στο διάλειμμα, λέμε. Τα λες, δεν αφιάζει. Στο διάλειμμα. Πάμε τώρα στο διάλειμμα. Θα τα πει όλα. Παναγιώτη, μην χύνει, σε παρακαλώ, το καφέ σου. Τώρα αυτό είναι αστείο αυτό. Για όσου δεν γελάσετε, ήταν αστείο αυτό. Να γελάσετε. Είναι αστεία η πραγματικότητα. Αχ. Τα κάνω. Είναι από μένα. Καλό σημαντικό. Ναι, από σένα, Παναγιώτη. Το είδα προηγουμένως. Το είδα. Εγώ δεν πήγα εκεί. Ο Χρήστατος πίνει άλλο καφέ. Αδέρφια, εδώ είμαστε. Είναι σίγουρο το έχεις αυτός. Ούτε μία σχέση. 100%. Όχι, πάρε και τσεκαρέτο. 100%. Μα αυτό θα το έλεγα. Βρε 100% τώρα. Media Markt, κυρίες και κύριοι. Η επιστροφή. Στη Media Markt θα βρεις περισσότερες επιλογές και σε συσκευές και σε υπηρεσίες. Και όταν λέμε όλες τις υπηρεσίες το εννοούμε. Θέλεις μεταφορά και εγκατάσταση τηλεόρασης Ασλαμή. Έχει. Θέλεις επίδειξη του πλυντηρίου σου Παπαδόπουλα. Έχει. Έχει. Θέλεις με βράνη για να προστατεύσεις την οθόνη του τάμπλετ σου Αναστασία. Έχει. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα Μαριλής. Έχει. Τα πάντα. Χάλασε το κινητό σου Μπούντου. Έχει. Μπορείς να το επισκευάσεις στη MediaMarkt σε 30 λεπτά. Για όλες τις υπηρεσίες. Ένας είναι ο προορισμός, MediaMarkt, περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα και στο MediaMarkt.gr. Γράψτε το κιόλας, να το στείλουμε, να το έχουνε, να το θυμούνται. Μαζί μας και Injection Service, μπορείς να πας φιλεκεί το αυτοκίνητο. Κατευθείαν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις back, ένας όμως μόνο για να τα καθαρίσεις. Πας Injection Service, από όλους 18 στην Κατοτούμπα στο κήπο του Καλού, λες ότι είσαι από την Τρόικα, άμα πεις ότι είσαι από την Τρόικα, κατευθείαν. Θα κάνεις, σε επιδόσουν και καλύτερη τιμή. Πες. Τσαλτίδης Ασλαμής Παπαδόπουλας, ή μάλλον πες πρώτα Ασλαμής, που είναι η φίρμα της, ναι, εκπομπής, ναι, 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 και μετά τους υπόλοιπους, ναι, και injectionservice.gr, και θα πάρεις εκτός άρα φυσικά. Αν θες να φας πίτσα όμως, θα πεις Τσαλτίδης. Ναι, ο Μπερμπάτοφ του σταθμού. Έτσι, θα πεις... Σε έβρισε. Αυτό που κολούσε. Σε ξεφώνησε τώρα άγρια. Αυτό που κολούσε, τι... Επειδή είσαι γρήγορος. Η φίρμα, κατάλαβα. Επειδή είσαι γρήγορος. Mr. Gold, κυρίες και κύριοι. Χθες ξεπούλησε ο Mr. Gold πάλι το βράδυ. Χαμός. Έγινε χαμός. Θα πάρουμε τρεις τετράγωνες, θα πάρουμε από μία 105 εκατοστών. Η κάθε μία 16 ευρουλάκια, 5 και κάτι θα μας. Θα πάρουμε αυτό, Παναγιώτη, το ακούω ένα χρόνο και. Αυτή την πίτσα με ρέντε το Mr. Gold. Εμείς παίρνουμε, ήρθαν εδώ, φάγαμε φωτογραφίες, τη βγάλαμε. Α, ναι, αφού έλειπες πάλι. Τι να κάνεις, είχες δουλειά. Ήσουν από όλα, Σλάμα. Είχες δουλειά πάλι, είχες δουλειά. Έστειλε ο άλλος πίτσα της. Ναι, εντάξει. Δύο ώρα την έστειλε την πίτσα. Τι ώρα τη στείλει, 11 το πρωί. Τώρα έχει δίκιο. Δύο ώρα θα τη στείλει την πίτσα. Ναι, το θέμα είναι άλλο. Ποιοι το ξέραν και ποιους ειδοποίησαν. Αυτοί που το ξέραν ήταν εδώ. Καλέ μου, Παναγιώτη. Αν λέγαμε για πίτσα θα ερχόταν. Υπάρχει παρεάκι δηλαδή. Αν του λέγαμε έχουμε μια δουλειά εδώ να κάνει. Δεν μπορεί, καρδιά μου μπορεί, τα γόνατα πάνω. Με κάνεις καλούτσικα. Καλούτσικα. Συνέχεια, Mr. Gold, σε αυτά, βάω, ναι. 62, 85, 86.
Ωραία, ντελιβεριά. Ντελιβεριά. Okay. Τα υπόλοιπα μετά. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και τον Εξπρέ. Όχι μετά. Πες το τώρα. Έχω Γιαβορίδη. Έχουμε Γιαβορίδη Σπύρο με την περίφημη τη ΣΥΤΑ. Την έδωσε στη ΣΥΤΑ την Παρασκευή ή το ξέχασε. Ο Γιαβορίδη είναι με το παράξενο τηλέφωνο. Ναι, όχι, 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 όχι. Το βρήκαμε. Το τηλέφωνο ήτανε. Α, εντάξει. Ναι. Μαργαριτόπουλος είναι εκείνο. Α, εντάξει, εντάξει. Ο Γιαβορίδης έχει 23-15 κάτι. 53-93-10. Καλή στο Γιαβορίδη. Κάτω τούμπα επταλόφου 39 είναι επταλόφου. Πανεύκολα. Που την ξέρεις και τα λοιπά. Ναι. Ειδικά εξαρτήματα ασφαλείας για κουφώματα, μπαλκονόπορτες, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κλειδαριές ασφαλείας και ελληνικές σίτες όλων των ειδών, προσαρμόσιμες σε όλα τα μεγέθη. Με τη Super Sita μόνο 120 ευρουλάκια, βάζει τη Sita, ξενιάζει από κουνούπια, έντομα, σαύρες. Και τα υπόλοιπα. Πολύ κουνούπι την Παρασκευή. Με ξέρει την Παρασκευή. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express χωρίς κουιζάκι, τίποτα, με απλή συμμετοχή και δύο διπλές προσλησούλες. Αγαμέμνουν το αριστούργημα του Εσχύλου απόψε ώρα 9 παραστασάρα με Γιάννη Στάνκογλου και Μαρία Πρωτόπαπα. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο γυαλιά και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Με Αναστασία είμαστε εδώ πέρα. Στείλε και άλλο μήνυμα. Ναι, Μαρία, καλημέρα σε όλους. Λέει, να είσαι καλά, Μαρία. Μας έλειψες. Σταθερή παρουσία, ειδικά για ποια είναι η Μαρία, για θέατρο. Πού είναι η Μαρία. Όταν, α, εδώ πάνω. Α, για θέατρο. Όταν δίνουμε για θέατρο. Καλημέρα σε όλους. Έτσι, καλημέρα, παιδιά, μια καλημέρα σε όλους. Αυτά τα καλημέρα, Μάριε. Καλημέρα, Παναγιώτη, μόνο είναι λίγο αγένεια. Γιατί, ρε φιλέ, άμα θέλει μόνο να πει τον Παναγιώτη, δηλαδή. Καλά, άλλο, ναι. Δεν το λέω. Θα πει και σε όχι, το λέω. Εντάξει. Τι καλημέρα. Την καλημέρα μου στον ήρωα Σάβα Παντελίδη. Καλημέρα από μένα προσωπικά. Στον περήφανο Πειραιώτη coach. Δεν υπάρχει Σάβα. Τέτοια ψυχραιμία, μπράβο ρε Σάβα Παντελίδη. Και μπράβο για αυτό που είπες. Έχουν δίκιο οι παοξίδες όμως τώρα. Τι? Στον ΠΑΟΚ έκανε ολόκληρη επανάσταση και τα λοιπά. Χθες με την ΑΕΚ, επειδή είναι μελισσάνα από πίσω. Τι είπε? Δεν ξέρω αν είναι. Θα το δω και θα σας πω. Τι είπε? Συγγνώμη, άλλο έβλεπες. Δηλώσει ο άνθρωπος. Αν πάρω εγώ τέτοιο πέναλτι, το υπόσχομαι, δεν θα πανηγυρίσω. Τελειώνει το μάτς και με το που τελειώνει το μάτς λέει δεν ξέρω και μα δεν το είδα, ναι. Έλα, να είμαστε δίκαιοι. Μούφα. Ουρακοτάγκος Μπρίγιοβιτς, Μούφα Ουρακοτάγκος και ο Μαντάς. Εννοείται. Αδικείται η ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ποια, ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης. Άρχισε τα σδία. Πάλι τύφλα ήρθες. Όχι, συμφωνώ. Είναι ο τέταρτος Αριανός που ακούω. Κάτσε να φύγω εγώ 10 βαθμούς μπροστά και να πιάσε με μετά. Πώς θα ξεφύγεις. Έλα λέει. Βλέπε την Κυριακή, την άλλη Κυριακή Άρης Λεβαδιακός, 9 πάω. Αν ήσουν εσύ στους 5 θα σε έλεγα εγώ. Πού παίζεις Καθατζόγλιο πάλι. Θα δούμε. Επειδή είναι φιλόξενο το Καφτατζόγλιο. Ανάποδη φορά δίνει ο άλλος το πόδι, θα γινόταν 0-1 χθες το Καφτατζόγλιο. 0-1 θα γινόταν. Είναι η πρώτη τελική της Λάρισας. Με τον άλλο, με τον Σαλάχ του Ποινιού. Είναι η πρώτη τελική της Λάρισας. Και περίμενε, γιατί είσαι μεθυσμένος. Αντωνίου μεθυσμένος ήσουνα. Ναι, γιατί. Μόνο τρεις τελικές μας έκανε ο Άρης. Ναι. 12 ήτανε. Ναι. Μέχρι το 75 βάζεις τον γκολ μετά και σταματάς. Καλά, σου λέει κάπως άξιες λόγου. Άξιες λόγου τώρα, εντάξει. Την κοινή από το μισό μέτρο το χάνει. Δοκάρι! Ναι, είναι αλλά και ο ΠΑΟΚ την Πενφύκα είχε τις τριπλάτσες, αλλά λέγατε άλλα δεν την προηγούμενη Πέμπτη. Λέγατε η ποιότητα, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ με την Πενφύκα τριπλάσιες. Ο άλλος εκθίαζε τις Πορτογάλους οπαδούς. Δηλαδή, ακούστε το ραδιόφωνο. Ο Ασλαμάς εκθίαζε Πορτογάλους οπαδούς. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Η εικόνα λέει. Ξαναλέω τι είπα. Δείχνει ένα σετ ανθρώπων εκεί και μυρίζει η Ευρώπη. Οι οποίοι σε μάγεψαν, α πούμε. Πορτογάλοι οπαδούς. Μα και στην Τούμπα μύριζε. Κατάλαβε τι είπα. Γιατί λαϊκή ψαρίλα το πρωί. Δεν μπορώ να... Έγινε λαϊκή αυτό. Έγινε. Κανονικά ρε φίλε, δεν θα γίνει λαϊκή. Φίλε, τον γκρεμίζεις τώρα το γήπεδο. Γιατί να τον γκρεμίζω ρε. Γκρέμιστο, δεν σε θέλει. Γκρέμιστο σαν την ΑΕΚ. Σαν την ΑΕΚ γκρέμιστο κι εσύ. Γκρέμιστο. Άστο τον γκρεμίσω εγώ. Δεν... Έβδομη αγωνιστική. Δεν είναι εικόνα αυτό. Δεν σε θέλει η Ευρώπη έτσι. Δεν πειράζει, έτσι όπως είμαι. Τον γκρεμίσω εγώ δεν. Εγώ δεν αλλάζω. Έχουμε αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Ούτε ονόματα θα αλλάξω. Και σιγά μη γεμίσει το Καρτατζόγλιο κι εσύ. Ναι, ρε τρε, τι ο Πάοκ να το κάνει. Και επειδή ξεχάστηκα. Και επειδή ξεχάστηκα. Τα βρήκατε, μαμά και θηγατέρα, τα βρήκατε. Το πρωί. Αύριο αν παίξουν Άρης Ακτής, λέμε κάποια στιγμή συναντηθείτε ξανά. Ξύλο θα παίξουμε. Με το ασανσέρ, α πούμε, μια θα ανεβαίνει. Ξύλο, ξύλο θα παίξουμε. Δεν υπάρχει προϊστορία. Θα πρέπει να τρέχουμε σε εποχή Γιουγκούδη και τέτοια πράγματα. Ναι, ξύλο θα παίξουμε. Θα κάθεστε μαζί δηλαδή Ρακλητή Μαριανού. Όχι, όχι. Γιατί, σεβασμός δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε οπαδοί, φίλε. Θα παίξει. Όχι, Παναγιώτη, θα παίξει Millwall Ipswich. Υπάρχει μια απλά. Κάτι σαν ανεπίσημο συνασπισμός. Ναι.
υπέρ της ιστορίας της πόλης, ναι, κόντρα στο μία πόλη, μία ομάδα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι προσβολή για την, ναι, ιστορία της πόλης. Καλέ μου Παναγιώτη. Να, ναι. Δηλαδή, ναι, αν δεν υπήρχε το μία πόλη, μία ομάδα, θα πηγαίνετε στη θηρία 10, α πούμε. Αν δεν πήγε το σύνθημα, α πούμε, θα πηγαίνετε στη θηρία 10. Αυτό δηλαδή ήταν. Αυτό είναι αυτό που ενοχλεί. Το μία πόλη, μία ομάδα. Οπότε λέτε, ρε παιδί μου, σεβόμαστε εμείς τον Ηρακλή. Όχι, δεν θα μπαίνουμε επειδή μας βάζετε να μαλώνουμε με χαζομάρες κτλ. Για να κάνετε τη δουλίτσα κάτω το τραπέζι. Ποιο τραπέζι. Και να βάζει τον Άρη με τον Ηρακλή. Ποιο τραπέζι. Πρωτάθλημα που κλέψαν πέρσι. Ποιο τραπέζι. Ποιο τραπέζι. Τι σου κάνε. Έχει μουρλαθεί, ε. Τι σου κάνε. Έχει μουρλαθεί. Έχει κοντά μου πίσω. Εύχομαι ολόψυχα να ανέβουν κατηγορία. Εύχομαι ολόψυχα να ανέβουν κατηγορία. Τελευταία φορά που τα είπε, σηκώνε πάνω στο Βόλο. Εύχομαι ολόψυχα να. Έλα τώρα και εσύ το τελικό μετά από 10 χρόνια στον μπάσκετ ήσουν μαζί του Ολυμπιακού. Πάνω δεν σήκωσα. Αν δεν σήκωσα, αλλά φώναζα μαζί τη. Τι ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, υπάρχει μια τεχνική διαφορά εδώ. Έτσι όπω σα βλέπω, λέει ένα στην φωτογραφία μα. Αυτά μου αρέσουν. Το τρόικα πρέπει να το κάνετε τρόικα με ωμέγα και εψιλογιώτα. Καλό, καλό. Να εξηγήσουμε για κάποιες και κάποιους που τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο. Μεγάλο πρόβλημα το Παοξάκι που έστειλε το μήνυμα. Στο Facebook. Παοξάκι, όντω. Στο Facebook του Λίμπερου έχει ανέβει η πρωινή μας φωτογραφία που είμαστε και οι τρεις. Και θέλουμε να τη σχολιάσετε, όποιος θέλει βέβαια, έτσι, με το ζόρι. Εντάξει. Κάτσε να σβήνω άμα μας βρει κανένας. Για να μην το ξεχάσω, 20 Νοεμβρίου να βάλει το τραγούδι Πάω στο Λονδίνο για δουλειά, Βασιλαμά. Ναι, 29 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου, συγγνώμη. Ναι, και εγώ με αυτό. Για τον Παναθηναϊκό τα βάζει αυτά, κατάλαβα. Εγώ έτσι ήθελα να μπω και ξεχάστηκα απλά. Come on, Chelsea, come on, Chelsea. Α, είδε το ζήμα εκεί πέρα. Αλλά ο φίλο ο Γιώργο πέρα τα συλληπιτήρια που μου λέει, με λέγει εκεί κατά μπράβο. Λέει Τσαλτίδη, πώ θα φώναζε τώρα αν τον γκολ του Πάοκ που ακυρώθηκε το έβαζε ο Πανιόνιο. Πολύ θα φώναζα. Όχι πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, έτσι, μπράβο. Καλά, αυτά εδώ παιδιά να πω κάτι. Ναι, τι, για το πέρα, πόσο φωνάζει κάποιος, ναι, μην κάνετε ξυπνάδες, ναι, είναι σε ποιο κοινό απευθύνεται και στο ότι πρέπει να υπάρχει και λίγο τζόγος. Καλά, εννοεί ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν το έβαζε ο Πανιόνιος, ναι, να ουρλιάξουμε μία ώρα εδώ τι. Να ξεσηκωθούν οι πέντε από του Πανιονίου. Δεν έχω δει εγώ το μάτς γιατί ήμουν στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Τον έκανε όντως Γιώργο. Το έβλεπα. Δεν ήμασταν καλοί. Όχι ο Γιώργο, δεν ήμασταν καλοί. Το μάτς είναι για άσο. Στο πιο δίκαιο είναι άσο. Στο που σου μιλάω τώρα αντικειμενικά να βγουν κάτω από άξονα. Καθίσα να χάσουν μετά. Όχι, τι, όχι. Α, όπω πέρσι που ισοβαρίζουμε στο 90. Όχι, αλήθεια. Το φιλικό, το φιλικό. Αλήθεια, όχι. Το φιλικό του Πάουκ αυτά. Τα φιλικά του Πάουκ λέγανε με Γιάννενα. Με τον Πανιόνιο δεν ήταν, γιατί πέρσι ψάξαμε όλοι με τον Πανιόνιο. Και ειδικά εκεί που βάζει τον γκολ είναι εντελώ τελείω κόντρα στη ροή του αγώνα και το βάζει ο παίκτη που είναι γύρω μα. Τρεις, τέσσερις, πέντε παοξίδες που λένε όλοι βγάλε τον Ελκαντουρί, βγάλε τον Ελκαντουρί και το βάζει αυτό. Ε, το βάλε, ναι. Ναι, αυτό. Είναι ποιότητα. Δεν καταλάβεις. Ναι, εντάξει, οκ. Υπάρχει πέναλτι στο 78 του Κρέσπο στον Τουρμισάη. Εδώ μου λένε. Αυτό θέλω να το ξαναδώ. Ας το δείξει και του Χατσερίδη, ρε. Να ζητήσουν πέναλτι και του Χατσερίδη. Θέλω να το ξαναδώ. Παπαδόπουλα. Καλή αρχή. Τέντωσε τον δίπλα σου με το κίτρινο μπλιάχ μπλουζάκι Τσαλτίδη. Με τους δύο υποψήφους για υποβιβασμό έπαιξες, μη παίρνετε αέρα. Νεοφώτιστη. Εμείς. Μαριέ, απλά σ' αγαπώ από τους φίλους του ένστολους. Φόρτσα Μάντσεστερ. Τεράστιος τρίφωνος αριανός γιατρός, άρρωστο αριανάκι, που κάνει και τον γιο του, παρά το ότι ο μπαμπάς είναι παουκατζής. Ο Μοϊκανός λέει Αργεντίνα forever. Η φώτο σας είναι αρνητική καμπάνια για τον Gay Pride. Τον τρίφωνα. Ναι, τον ξέρω. Κολλητό του Άκη του Παοξή. Πολύ καλό, μπράβο. Είναι ο Άκης. Επειδή φοράμε φανέλες αγγλικών ομάδων, τι. Όχι. Όπως είμαστε, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο Άκης είναι Πάοκ. Δεν είμαστε και τα μοντέλα που θα κάνουμε παρουσίαση. Ο Άκης είναι Πάοκ και Κουκουέ και ο Τρίφωνας φόλα δεξιό και Άρης. Αν και δεξιό και Άρης, περίεργο. Περίεργο, ε. Καλημέρα, Ανδρονίκη. Στη φωτογραφία είναι και κάτι καρδούλες που έχει κολλήσει η Μαριλίζα εκεί στο. Εδώ. Καλά, ότι είναι καρδούλες πρέπει να το μεγαλώσει για να φάνει. Ανδρονίκη, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή τύχη για τις κληρώσεις, παιδιά. Δύο διπλές απόψε παραστασάρα. Αγαμέμνον έχω, λέμε, με Μαρία Πρωτόπαπα και Γιάννη Στάγκογλου. Τη Μαρία Πρωτόπαπα την ξέρετε οι 9 στους 10 από την υπέροχη τηλεοπτική σειρά. Πρωτόπαπα. Ναι. Είσαι το τέρι μου. Του Μέγκα, η τελευταία πολύ καλή ποιοτική σειρά της τηλεοπτικής. Αναστασία. Το νησί. Πεθαίνω με Μαρία Πρωτόπαπα. Συμπέθρος είναι τηλεόραση. Το όνομά σου Αναστασία. Συμπέθρος είναι. Δεν το βλέπα. Το έχω δει απελπιστικά λίγο το νησί. Ποιο, το νησί. Που έκανε τεράστια νούμερα. Απελπιστικά λίγο. Το έχω δει, πολύ ωραίο. Είναι τεράστια Ελέχου. Και Ελέχου. Γυναικάρα. Και Γιάννη Στάγκογλου. Ο ικανός λέει, χωρίς να θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας και χωρίς να το διαβάσω στον αέρα.
Α, μην το διαβάζει. Η άρα αρέσει η Μποϊκανή. Today στέλνεις. The world. Ναι, το λέει. Today your heart. Ωραία, λέει με μεγάλη χαρά. Και να πει μετά με μεγάλη χαρά θα σα ακούω καθημερινά. Ωραία, το πολύ ωραία. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω. Ωραία. Ένα βασικό ερώτημα. Για απαντάτε σε μεσικά, ναι. Και μετά τηλεοπτικά. Και μετά τηλεφωνικά. Και μετά τηλεφωνικά. Ο Κόλκας άντεξε στην εκπομπή αυτή 8 μήνες. Ο Τσορμπατζόγλου άντεξε 2 σεζόν. Στραβές κουτσές. Μια μισή. Σε πόσες μέρες πιστεύετε μέρες. Ότι θα αποχωρήσει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας? Του συγκλάει. Μέρες. Ο Παπαδόπουλας δεν μας αει. Ούτε καν εβδομάδες. Μέρες. Άμα φύγει ο Παπαδόπουλας. Αυτή αρχίζει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Φέρουμε την τέτοια, την Κρεμλίνου. Πώς τη λένε αυτή, ρε, Κρεμλίνου. Μπαρμπαρόσα, πώς είναι, Κρεμλίνου. Μου αρέσει πολύ που πες το από σένα το μαθητό μου. Κρεμλίνου. Και καλά, η Μαντό μου αρέσει πολύ η κοπέλα. Είδες το έψιλον φίλο. Πώς ήταν αυτή. Κρεμλίνου σου λέω. Α, Κρεμλίνου. Ναι. Είναι επίθετο αυτό. Ναι. Πού είναι το παράξενο. Ναι, Κρεμλίνου. Στο όνομα, δεν ξέρουμε. Δεν θυμάμαι πώς. Αλλιώς μετά πώς το θες. Για τους φίλους της είναι Κρεμλίνη. Εσύ μια άλλη μου λέγες προχθές, ρε. Ναι, ΠΑΟΚ. Εσύ μια άλλη μου λέγες προχθές, ρε. Αλλιώς την έλεγε. Με τέτοιο ΠΑΟΚ θα ήταν. Πώς. Μαριπόζα. Ναι, τι είναι αυτό. Είναι πάρε το... Μαρή Πόζα. Στο ίντερνετ. Η γιαγιά μου τα λέει αυτά, συγχωρημένη γλυκερία. Στο Instagram είναι. Να, Κρεμλίδου Μαρή Πόζα. Κρεμλίδου. Α, Κρεμλίδου. Έλενα. Κρεμλίδου. Έχω ζαλιστεί. Κρεμλίδου. Έρευνα Έλενα Κρεμλίνου Μαρή Πόζα. Δεν το θυμάσαι ποτέ. Μάλιστα. Αν μάλιστα. Κρίνεται ο κόσμος όλος από τον το ονοματεπώνυμο, ό,τι ναι. Τελείωσε. Nova Highlights μου λέει να βάζουμε. Το Big Bang. Για να δω το τέτοιο. Βάλε πάνω. Βάλε πάνω. Βάλε πάνω αν είναι. Η Βρωμοεθνική πότε παίζει. Ολυμπιακός Πεντάρα. Για πλάκα δεν το είδα αυτό. Η Εθνική νομίζω είναι Παρασκευή ή Σάββατο. Είναι προκριματικά αυτά. Τι είναι ακριβώς. Είναι Nations League, είναι μια πατάτα, μην πω κάτι τίποτα άλλο. Έκανες. Να το σηκώσουν. Πρέπει να βρεις μια λύση ως αρμόδιος τεχνικός. Άκου να σου πω. Να παίρνεις ηχολήπτη σε άδεια. Είναι προτιμότερο. Δηλαδή, τι να σου πω. Έφτιαξε. Έφτιαξε, είδες. Ως διαμαγεία. Εντάξει. 789 τώρα πρέπει να μας ακούς, έτσι. Πρέπει να μας ακούς τώρα. 789. Το. Που δεν μπορούσε σε κανένα site. Να πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, βασικό ερώτημα για τη σημερινή εκπομπή, γιατί δεν βλέπω να έχουμε κανένα κωδικοποιημένο άλλο θέμα. Άμα δεν κάτσει να βγάλει ο Ασλαβούς. Τα αστέρια που έβαλε Μπουτάρη για τον ΠΑΟΚ και το Champions League. Α, να το τόχο, sorry, sorry. Ερώτημα, κωδικοποιημένο θέμα για σήμερα, μην καεί. Λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα σε Θόδωρο Καρυπίδη και Αλέξη Κούγια. Με αφορμή την εικόνα στο χθεσινό παιχνίδι. Τι έγινε τον Κολτσίδα. Η διαφορά ανάμεσα σε Θόδωρο Καρυπίδη και Αλέξη Κούγια. Μπράβο στο Γιώργο Κολτσίδα. Τι άτυπος είσαι. Ο οποίος, ο οποίος δεν μάσησε από τις βλαχομαγκές του πάγκου της Λάρισας. Θα πρέπει να αντιληφθούν. Ο Κολτσίδας ο Πρωτεβουσιάνος. Επειδή ήμουν εκεί, επειδή ήμουν εκεί και ήταν μπροστά μου, ήμουν στο κέντρο ακριβώς. Ψευτομαγκές υποκούγες. Βγαίνουν από τον πάγκο ο Αντωνίου και ο Κούγιας. Τι δουλειά έχει ο μεγαλομέτωχος στον πάγκο. Μα είναι και προπονητής. Γιατί αποβλήθηκε ο άνθρωπος. Μα είναι και προπονητής. Περίμενε. Μα είναι και προπονητής. Ρε φίλε, περίμενε λίγο. Εμείς είχαμε πάει στο Σαντάνσκι, αυτός που μας έβγαζε τα ποτά, έφερνε, σκούπιζε και την πίστα, κανόνιζε και τα περαιτέρω. Κατάλαβες. Ήταν ο Κούγιας του Σαντάνσκι. Αναστασία, καταλαβαίνεις ποιότητα. Διακοπές στο Σαντάνσκι. Πρόσεξε. Όχι διακοπές, ήσουν και εσύ. Έχει 22.000 κόσμο. Είναι 0-0 στο 70. Ναι. Και βγαίνεις από τον πάγκο και εσύ ρε Κούγια και ο άλλος και κάνει για ένα φάουλ που ήταν κιόλας. Ναι. Ενώ έχει παίξει 40-60 διαιτητής. Ναι, με το μάτσο πρέπει να διακοπεί. Και ουρλιάζει. Να διακοπεί υπέρ του Άρη. Εντός έδρας του Άρη, ουρλιάζει έτσι και θες ο Κολτσίδας να κάτσει να σε βλέπει. Α, έτσι έγινε, λες. Έτσι έγινε, λέω και το είδα. Τώρα το άλλο, μάλλον για να μην το λέει ο Χρήστατος, μάλλον δεν το είδε. Γιατί από αυτό ξεκινούσε η εκπομπή, νομίζω. Ρίξατε φωτοβολίδα μέσω παδού του Πανιωνίου, έτσι. Περίμενε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σιγά το πράγμα. Απαρά το Παναγιώτη. Αν όμως διακόπτονταν το μάτς. Αλητεία σε οπαδούς με τους οποίους μεγάλη χαζομάρα. Είστε αδερφοποιημένοι κιόλας. Όχι, είστε, μα έχετε πολύ καλές σχέσεις τα παιδιά. Όχι, ρε τώρα. Σας έχουν στα όπα όπα. Το πρωτάθλημα μας κλέψανε. Απαράδεκτο. Τέλειωσε. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη και τελειώνει η ιστορία. Αυτό, συγγνώμη. Άμα όμως το έκαναν οι Ολυμπιακοί, έπρεπε να μηδενιστούν. Στημένο. Έχουν μπει Ολυμπιακοί. Έχουν μπει Ολυμπιακοί. Έχουν μπει Ολυμπιακοί. Να ρίξω μία το τέλειο. Θυμάσαι που έχουν πει και τι λέγατε. Όχι, έχουν πει. Ο Παοξής έχει γίνει ίδιος Ολυμπιακός. Άσε ρε τώρα. Η μόνη διαφορά ποια είναι. Ποια είναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχει τα πρωταθλήματα. Αυτή δεν τα έχει. Είναι η Big Four. Είναι η Big Four που έχουν λιγότερα πρωταθλήματα από τον υποβιβασμένο Άρη. Η Αγγλία έχει τους Big Five και η Ελλάδα με πληθυσμό
μικρότερα του Λονδίνου, ναι, έχει τους Big Four. Γιατί εσύ δες τρεις δηλαδή. Εσύ δες τρεις δηλαδή. Άκου. Είναι big... θα το δεχθώ Παπαδόπουλα, ναι, ναι, να βγει Αλβανός, ναι, και να μπει και εμείς είμαστε Big Six. Ας πει Six. Είναι Big Four, άκου λίγο. Υποσυνθήκες. Πώς γίνονται οι Big Four αν έχουν πολύ κόσμο. Έχει ο Άρσκολ, έχει. Πώς γίνεται, από τους τίτλους. Έχει ο ΠΑΟΚ πιο λίγους. Βρε, αν δεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ, καταστρέφεται ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Αύριο ξέρετε, θα λέτε, η Κρεμλίνου, ο Χατζής, ο Κουκουβάγια. Βρε, καταστρέψει και θα βρούμε ένα λεπτό. Θα βρείτε εσείς να πείτε. Θα έχουμε θέματα. Ωραία, έχει πολιτικά, έχει κοινωνικά. Ο μόνος τρόπος για να καταστραφείς είναι να εξαλειφθεί το κόμμα που έχει γενέθλια. Με τα One τι γίνεται, ρε φίλε. Βαρύ αυτό που με τα One τι γίνεται, με τα One τι γίνεται. Ποια? Σκεπάστηκε τι γίνεται. Ποια, αυτό με τους Κινέζους. Με τους δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι γίνεται. Και σιώπη πήρα και Μαρτίνες πήρα. Ελεύθερο και τον κολλά. Δηλαδή ο Άρης έχει τα δικαιώματα του σιώπη. Ο Άρης για δύο χρόνια υπέγραψε. Ναι, αν θέλει να τον πουλήσει ο Άρης. Ο Άρης παίρνει τα χρήματα. Ο Άρης όλα. Τα πάντα. Ούτε κάνει ιδιοκτησία. Πλέρωσα 100.000. Τα βρήκε. Και χάρισε και το συμβόλαιο. Τι παλέτε. Ποιε παλέτε δεν έχει καταλάβει τι κάνει. Ωραία όμω. Θα μου έλεγες πάρε άδεια ένα μήνα να κάνω εκπομπές μόνος. Εξαρτάται. Μαραγκός. Ναι. Μάγκας είναι ο Άρης, ναι, που βρήκε τον τρόπο να τον πάρει χωρίς να είναι δανεικός. Α, είναι μαγιά. Αυτή μόνο πιάστε, δανεικούς. Το επιτελείο του Ολυμπιακού το πιάσετε κότσο, ας πούμε. Αποφάσισε τελικά με ποιον είμαι. Με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με ποιον. Είσαι ο Πανιώνιος της πόλης. Δεν γίνεται και με τους δύο. Πανιώνιος. Κάνεις λάθος. Με όλους τους αγοράζω. Πανιώνιος. Δεν παίζει δανεική. Λεφτά. Πουλάει και αγορά. Λεφτά. Γουάνγκ. Γουάνγκ. Πέφτουν το χρήμα. Μην έρθει σε δύο χρόνια να μας πεις τελικά ήταν συνειδητοποιησία. Σε δύο χρόνια. Ξεχαστεί, ας πούμε. Σε δύο χρόνια. Αυτά τα λέτε εσείς. Βγες έξω, φάει κανένα μόλτο και να μου τα ξαναπεί. Γραμμές ανοιχτές, η γραμμή γνωστή του Λίμπερου. 2310-287-38, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express χωρίς διαγωνισμό και ένα με κουίζι, διαφορά, Κούγια, Καρυπίδη. Απλά βλέποντας την εικόνα του χθεσινού αγώνα, βλέποντας το μάτς και δύο διπλές για το θέατρο απόψε, αγαμένου του Εσχύλου, με Γιάννη Στάγκογλου, Μαρία Πρωτότυπα, θέατρο Δάσορα 9, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, θέατρο ή γυαλιά και τα δύο, αποστολή στο 54526. Πάμε στους φίλους να είστε, τώρα που είμαστε πάλι τρεις, να είστε περιεκτικοί, σύντομοι, to the point. Πόσες μέρες θα αντέξει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας με Τσαλτίδη και Ασλαμή. Οι δύο προηγούμενοι παοκτσίδες εγκατέλειψαν, ο ένας μετά από 8 μήνες και ο άλλος μετά από 2 σεζόν. Στραβά κουτσά. Παρ' όλα αυτά εδώ έχει στήριξη ο Παπαδόπουλας. Παπαδόπουλα, κλαίω με τις ατάκες σου και πόσους κολλάς. Χρήσαν δεν πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια. Και δεύτερον, φόρτσα Αριανάρα. Τι κόσμο, Θεέ μου. Αριανός που αγαπάει, είδες. Μάρια και τον Άκη είσαι τρελό ποζέρι. Α, παοξή είναι. Παοξή ντεπιώτη, να σε καλά, ρε. Να σε καλά. Ο Σοφοκλής γορολιάζει και λέει χορτόσουπα με κέτσαπ και μουστάρδα. Χορτόσουπα. Επειδή εγώ φοράω κίτρινα. Ναι. Καλό. Ναι. Εσύ είσαι χορτόσουπα. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Σχολιάστε τη φωτογραφία. Χορτόσουπα γιατί είναι ο Μαραντόνα. Ναι, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Συγγνώμη, φωτογραφία, φωτογράφηση Μαριλίζδες. Ναι. Από εδώ έχει αφήσει κενό. Ναι. Δύο μέτρα. Τι ψάχνει τώρα. Και εμένα σχεδόν μου κόβει το χέρι. Σχολιάστε τη φωτογραφία τη Τρόικα. Είχε στον κάδο δίπλα. Ναι, στον Λίμπερο. Και τον τραβήξαμε, αλλά. Στο Facebook του Λίμπερου. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Δεφέ. Όνομα και ομάδα. Δεν είμαι ομάδα. Φυτάζει. Όχι. Όνομα πες. Μπορώ να σα πω. Δεν έχω όνομα. Ένα πείμα. Νέος ποιητής, πάμε. Πες το, νέος ποιητής. Ο κανονικός νέος ποιητής. Ταλέπον, μία ώρα. Πόσο πάμε, χρονών. Πάμε. Εσύ δεν βάζεις μυαλό. Εσύ. Πουλάς φιλία στο νεκρό. Και όταν θα αναστηθεί. Αφάς τη γλώσσα σου. Έξι στη Β' Εθνική. Πεταρά μου, σε λατρεύω. Εσύ δεν βάζεις μυαλό. Πουλάς φιλία στο νεκρό. Τεράστιο ποίημα. Για άλλη μία φορά εξάρεστα έχει και βουτιά. Α, και κάτι άλλο. Χαχ, έγινε τώρα συναγωγός, δεν υπάρχει. Παπαδόπουλας, θα σας φάει όλους εκεί μέσα. Μη στεναχωριέσαι, πάμε. Νέο ποιητή, σε λάτρεψε. Επόμενη γραμμή. Ελίτης 4. Ο νέος ποιητής που ντρέπεται να πει ότι είναι Ηρακλής. Ήρα, αυτός ήταν Ήρα ο νέος ποιητής. Παοξής. Ήρα, φάνηκε ρε, με εξάρεσε. Που ντρέπεται να πει ότι είναι Ηρακλής. Κλαίω, ωραίος. Τι έγινε. Ναι. Κράτησε πολύ λίγο. Επόμενος, πάμε, καλημέρα. Ο σεβασμός. Είναι εγκληματίες στο Ε, αυτοί που έχουν βάλει το σουπεράκι πάνω στο μπούστο της Άσας Μπάστα. Αλητία, όντως. Δηλαδή δεν σας κόβει λίγο. Σωστό. Δεν σας κόβει λίγο. Και μάλιστα με θέλω να παντρευτώ. Λατρεύω σας Μπάστα. Ποιον τα είχε. Ποιος ποδοσφαιριστής έχει χαρακώσει όταν χώρισε, όταν τον άφησε το αυτοκινητάκι της Άσα Μπάστα και έγραψε μπροστά την λέξη «Δεν θέλω να την πω, ντρέπομαι». Ο Παναγιώτης.
Ποιο! Ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Αυτό ήταν και έξω κάπου. Όταν τον άφησε, τη χαράκωσε το καπό του αυτοκινήτου της. Άλλο μοντέλο έχει παντρευτεί. Και έγραψε μία λέξη που αρχίζει από κα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλησπέρα. Πάμε φίλε, ξύπνα εσύ είσαι τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Το όνομά σας και τι ομάδα υποστηρίζετε? Την Περαία. Υποστηρίζω ΠΑΟΚ και είμαι μια νεαρή ακροάτρια του κοινού της εκπομπής σας. Ωραία. Το όνομά σου αν θέλεις. Το νεαρή γιατί το σημείο. Να μιλήσει. Καλούσαν, είναι δυνατόν η αξιολάτρευτη αυτή η εκπομπή να παραμερίσει για λίγο το αθλητικό κομμάτι και να ασχοληθεί περισσότερο με τα ενδιαφέροντα των νέων, τα οποία ξέρετε αφορούν τον πολιτισμό, τις ομπείς. Εδώ είμαστε, ακούσα. Το όνομά σου λίγο πες, το όνομά σου μόνο, μην μιλάμε πρόσωπο. Κύριε Σλαμά, περιμένω ακόμα το CD της Katy Perry εδώ και στάθω. Πάρτα, Σλαμά, πάρτα, η κόρη του τέτοιου είναι του... Η κόρη του Γιάννη του δικηγόρου. Του Παλιοκερούσιου. Του Παλιοκερίσιου. Αλλά έχει τάξει, συντή και δεν το έχει δώσει. Σε λατρεύω, ήταν Αβρίλ Λαβίνη και η Katy Perry. Λοιπόν, επειδή αυτό περίμενε, περίμενε το συντή. Πέντε δευτερόλεπτα. Πριν αναφέρει κάτι, οτιδήποτε για τον Ασλαμά, είναι ο Παλιοκερίσιος ο 192. Για να δεις ότι εγώ δεν ξεχνάω. Ωραία. Λοιπόν, το έχεις το CD, δεν κάνω πλάκα, πάρε με τηλέφωνο μόλις τελειώσουμε για να συνοηθούμε. Ναι, ναι, 7 χρόνια μετά. Δεν κάνω πλάκα. Ήταν... Κύριε Μάριε, μου το πήραν οι γονείς μου. Σλαμά, έχασα. Είμαι 18, δεν ακούμε και η τυπέρη. Ήτανε... Α, αυτά με πικραίνουν, άστα. Τώρα πόσο 20. Τώρα τι ακούς, αυτά με πικραίνουν. Μισό λεπτό, τώρα είσαι 25 δηλαδή. Εδώ άλλος έκατσε 7 χρόνια. Εδώ άλλος έκατσε 7 χρόνια στο Διβέτο, Ασλαμά, δεν ξεχάσεις το σύμπαν. Τώρα είσαι 18, μην τον πάρεις τηλέφωνο τότε αφού είσαι 18. Λοιπόν, επειδή είναι θέμα αυτό μεγάλο, πικραίνομαι και τώρα μου λένε κάποιοι που ήσουν χθες Μάρκη Ραμόν, αν τώρα μεγάλωσα δεν ακούω τέτοια, εσύ τι ακούς τώρα, πες μου. Εντάξει, ακούω και τέτοια, απλά τα ενδιαφέροντά μου έχουν ανοίξει λίγο. Και εκτείνονται και στο ελληνικό τραγούδι, στο έντεχνο κυρίως. Ελληνικό τι εννοείς? Όχι. Από Katy Perry στο έντεχνο, δηλαδή από εμένα στο Σακισλόγλου, είναι ξεπεσμός. Όχι. Μπράβο. 107 και 7. Να ακούς μήνυμα τότε. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, έγινε. Θέλω να μετά πάρει τηλέφωνο να μιλήσουμε. Όχι, με τον παπά μαζί. Πες και τον παπά. Τεράστιος Παλιοκερίσιος. Πες και τον παπά, θέλω να μιλήσουμε. Άντε, καλημέρα, φιλιά, γεια. Καλό. Μόλις ενηλικιώθηκε, πάρε με τηλέφωνο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Υποσχέθηκε CD και δεν το έδωσε. 7 χρόνια. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Να βάλουμε τέτοιο. Πρόμηση το κομμάτι. Όνομα και ομάδα, πάμε, φίλε. Ο παδός του ΠΑΟΚ που δεν λέει το όνομα του αγενέστατος. Ωραία. Και ο παδός της Άρσεναλ, ναι. Χρήστος είπε. Όχι, δεν λέει όνομα ρε αυτός. Καλά, αγόρι μου, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Είναι no name. Τι καλό καλοκαίρι, βρε. Ναι. Πάμε, βρε. Τώρα είμαστε τρεις να κερδίσουμε χρόνο. Πάμε. Γιατί τα υπόλοιπα είδη μουσικής είναι άτεχνα. Ναι. Και λένε αυτή έντεχνο. Ναι, άκου λίγο να σου πω κάτι γι' αυτό. Τι παπάς είναι αυτό. Ωραία. Ωραία, το λέω εδώ και 30 χρόνια. Πρότεινε μια άλλη ονομασία. Όχι, είσαι μαζί σου σε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι μαζί μου. Λάθος κάνεις. Εγώ συμφωνώ με το έντεχνο. Όσους λένε. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Βασικά, επειδή όλα τα τραγούδια φτάνουν σε ένα μοτίβο. Ναι. Κλάψο μπιμπιπ, δεν λέω το υπόλοιπο. Ναι. Μπορούν ναι. Να το βγάλουν έτσι. Κλάψο μπιμπιπ. Ωραία, εντάξει, δεκτών. Έντεχνο λέγεται για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς να φωτογραφίζουμε στη μουσική. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα κουτάκια για να ξεχωρίζουμε. Το τι ακούς. Αν θεωρείς το ίδιο έντεχνο τον Μάλαμα με το Βέρτι, έχεις πρόβλημα. Το Βέρτι δεν είναι, ρε φίλε. Σοβαρά. Αυτούς τους διαχωρισμούς τους κάνετε κάτι τύπη σαν και σένα. Έτσι. Ενώ κάτι τύπη σαν και σένα, τι σχέση έχουν με την τέχνη, ας πούμε. Άσε που είσαι και με την μπάλα δεν έχεις σχέση. Δεν το προσβάλλεις. Και με την μπάλα δεν έχεις. Μπορεί να έχω σχέση με την μπάλα, ρε. Εσύ Ηρακλής, τι σχέση έχει να έχεις. Λάθος κάνεις. Οι Ηρακλειδείς ξέρουν μπάλα. Ο μέσο Εγκλέ με το μέσο Παοκτσί, άστο. Γι' αυτό φάγανε τον Παξεβάνο τώρα. Επειδή ξέρουν μπάλα, φάγανε τον Παξεβάνο. Και φέραν τον Βοσνιάδη. Κατάλαβε μπάλα. Ξέρει κερκίδε, ξύλο, επεισόδια τέτοια. Κατάλαβε μπάλα. Μπάλα. Για μπάλα με σένα δεν δεν ξέρει μπάλα, το IQ του είναι χαμηλό. Καταλαβαίνει τώρα. Ξέρετε, γι' αυτό έχετε πέσει 28 φορέ. Έχουν να μην ξέρατε. Τη μία με έριξε ο πρόεδρό σου. Συνεργαζόμενο με τον Αλαμάνο. Όταν πήγε να δωροδοκηθεί, ο σχορεμένος ο Παντελάκης. Ναι. Που όταν την ώρα της κηδείας του στην Καλαμαριά κάνανε ούζα οι παλιοί Καλαμαριώτες. Ειλικρινά, αν έκοβε αυτό το site στον Άρη, θα ερχόταν από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που έχει κανονικά εκπομπή και θα έκανε εκπομπή μόνο στο διπλανό σας. 100%. Ο Τσαλτίδης, άκουσες τι είπε. Αντί να είναι η βαθμολογία τώρα 6-2 ο Άρης ΠΑΟΚ και είναι 6-4. Κάτι είπε ο Τσαλτίδης. Ναι, έτσι βέβαια.
Σοβαρά, εντέχνως το περνάνε το χθεσινό γκολ. Όχι μόνο, όχι, περίμενε. Το πεντακάθαρο γκολ του ΠΑΟΚ έτσι το περνάνε απ' έξω. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ 4 έπρεπε να έχει. Τι, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το σύστημα πλέον θέλει να σε καθαρίσει από νωρίς. Δεν θέλει πάλι το πρωτάθλημα να παιχτεί. Όπως παίξει και πέρα. Γιατί σου δώσε το πέναλτι το σύστημα. Ποιο πέναλτι ρε εσύ. Με τον πρίγκιπ. Δώσε το πέναλτι. Κάνα δύο φλετ που έκοψε. Το χθεσινό τι έγινε. Γιατί έδωσε αυτό το πέναλτι στην ΑΕΚ το Σάββατο. Γιατί το σύστημα φίλε είναι μισό-μισό. Όχι δεν είναι μισό-μισό. Είναι τη ΑΕΚ το σύστημα φίλε. Τι λες με γραμμένο πρόεδρο της ΑΕΚ. Ποιο ρε τώρα μας πήρε το πρωτάθλημα μέσα τα χέρια πέρυσι. Με 32 ενός να τις ελέγξεις εσύ. Παοκτσάκι μου. Περιμένουν άλλοι δύο. Βάλανε επίλογο. Περιμένουν άλλοι δύο από κινητά. Αυτό ο διπλανός ο Χρήστατος αυτό το site δεν θα το έδινε πάντως. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Ωραία, ωραία. Έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Που βλέπεις μπάλα, σε παραδέχω. Επόμενη γραμμή. Θα βγει υπερήλικας ακροατής να παραπονεθεί ότι ο Ασλαμάς του είχε τάξει τον πρώτο δίσκο της Αρίθα Φράγκλιν. Ρωμανίστα δεν παίζεσαι. Τεράστιο. Ρωμανίστα δεν παίζεσαι. Πιστεύεις δεν το έχει κάνει. Τεράστιο μήνυμα. Τάξει σίγουρα. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Περιμένουν δύο κινητά, Χρήστατε. Πάμε, καλημέρα. 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 Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Είσαι ο Ταχαμάτα. Εννοείται. Τεράστιος μου. Ταχαμάτα που λένε μου. Φιλαράκι μου. Ο παδός του ΠΑΟΚ από το Κορδελιό, το περήφανο. Σκίστους. Γεια σου, Τσαλτίδη γίγαντα, τα συλληπιτήριά μου, λεβέντε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κλάφτηκε, κλάφτηκε, κλάφτηκε και τον πήρε ξανά μπουτάρι στο Δήμο. Αδερφός. Ο Μπουτάρης. Δικαιολογημένα τον πήρε γιατί δουλεύει όσο λίγο. Ναι, τον είδα, ναι. Δηλαδή ο Μπουτάρης είπε, παιδιά, πάρτε το χαμάτα. Βλέπω μέσα στο καλοκαίρι από μακριά μπράτσα. Ακούς σκουπιδιάρικο, μπράτσα, δικέφαλο αετό στατού. Λέω, αμάν αυτό τι είναι, περνάω κοντά. Ο Ταχαμάτα. Είδε που δουλεύει. Δουλεύει. Τα παξάρια τη. Όχι σαν κάτι άλλο που κάνουν στα γραφεία και πληρώνονται κούτρα. Τα χαμάτα βγαίνει στον δρόμο και δουλεύει. Τα αστέρια που έβαλε ο Μπουτάρης για τον ΠΑΟΚ είναι αυτά. Εννοείται για το Champions League του χρόνου. Αφού δεν βγαίνετε ποτέ. Ξέρεις γιατί έγινε Μάρι αυτό, ε. Παιδιά που δουλεύω στο Δήμο, ξαφαρίζονται οι παλέτες, οι πάλι του Καρυπίδη. Χαμός, χαμός, ε. Χθες πήγες κατά Τζόγλου, δούλεψες. Χαμός γινότανε. Να δεις τόσο κόσμο. Αλλά κύκλωση εκεί πάμε και περνούμε. Μπράβο. Ακούστηκε γι' αυτό. Πού να δεις, είπε σε Παοκτσί, πού να δεις τόσο κόσμο. Φυσικά ρε φίλε. Τι είναι η τέτοια που είναι, που είστε 10 και λέτε είστε 20. Ναι. Μάριο. Ναι, αγόρι μου, ναι, τα στοίχημα. Ναι. Τα γυαλιά μα το βρω. Ναι. Θα τα δίνεις επί τόπου. Α, για τον Κούγια. Για τον Κούγια και τον Καρυπίδη. Για τη Σάσα Μπάστα. Για τη Σάσα Μπάστα. Θα πάρει αν το βρει και ένα ζευγάρι εσύ, γιατί SMS-ικά απάντησε πρώτο εδώ και ώρα 8-8-7. Μην δώσει την απάντηση. Για πες όμως, ποιο. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στον Ταχαμάτα και ένα στον 8-8-7 που λέει. Καλημέρα. Το μήνυμα. Ναι, αλλά είναι. Όχι, κερδίζει το παιδί, γιατί είσαι SMS-ικό ήταν, αλλά κερδίζει και εσύ. Πάρε τη Μαριλή τώρα όταν κλείσει και δώσε το ονοματεπώνυμό σου. Για το να μην πούμε. Το πρωί θα έρθω από εκεί, η δουλειά από εκεί δίπλα μου, σα είναι. Τα γυαλιά τα πάρει στο μαγαζί όμως, όχι από εδώ. Κούτρα! Ναι, κούτρα, θα πας σε ένα από τα τρία Opticon Express, πάρε τη Μαριλής και δώσε το ονοματεπώνυμό σου τώρα, σου λέω. Κατάλαβες. Όχι, άντε, παιδιά, άντε παλικάρι μου. Και πάνε όπου θες. Έχει και στην Ευκαρπία. Okay. Δυτικά. Τι άλλο θες, ρε τα χαμάτα. Ελέο Λίμπερος σε ξαναπήρε στο Δήμο. Κερδίζει και γυαλιά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, να ξέρεις. Ναι. Το... Παιδιά, να είστε καλά. Γεράρε τα χαμάτα. Φιλιά σε όλο το Κορδελιό. Πάμε. Που νομίζει ότι έχω πρόβλημα μαζί του, ενώ εγώ του αγαπάω. Ναι. Καλημέρα, γραμμή επόμενη. Καλημέρα. Είναι αυτό. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Μια χαρά. Αντώνης, ο παδός της ΑΕΚ. Άρης είναι αυτός. Άρης. Άρης. Άρης και Ταρίφας. Ακούμε Αντώνη. Αντώνη. Α, παλικάρι μου. Λοιπόν, για να βάλουμε τα γνώματα σα, κύριε Παπαδόπουλα. Ναι. Επειδή σαν συνάδελφοι πρέπει να τα λέμε σωστά όλα, σας παρακολουθούμε να ξέρετε. Αυτά που θα λέτε θα περνάνε από το μικροσκόπιο του Λίμπερο. Σωστό. Γεγονός ένα. Ναι. Κατέβασε Σπούλμαν το 79-80 στον Παράζ. Ναι. Είναι έτσι ή δεν είναι. Κάπως. Κάπως. Κατέβασε Πούλμαν, Νικολά Πούλμαν μάλλον ο Ολυμπιακός, για να υποστηρίξει τον αυτοκράτορα του ελληνικού αθλητισμού, για το οποίο πρέπει να τον έφονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον Ολυμπιακό, όχι εμάς. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Δεν έχει καμία σχέση ο Αρχιανός με τον Ολυμπιακό, σαν για αυτήν θέλω να υποστηρίξουν τη μεγαλύτερη ελληνική ομάδα και τέτοια. Α, γι' αυτό. Έτσι. Ναι, αλλά τον ΠΑΟΚ βρίζανε. Τον ΠΑΟΚ βρίζαν, τον ΠΑΟΚ βρίζαν σε εκείνο το υλικό Άρης ΠΑΟΚ στο σέντρο. Σου τονίζει εδώ ναι. Την αντιπαλότητα ποιος είναι, Αντώνη, καταλαβες. Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή, αν δηλαδή σε τελικό Ολυμπιακός Άρης
Άρισε ΑΕΚ και Ολυμπιακή ήταν πάλι με τον Άρη. Πάλι ο Άρης έφυγε. Μάλιστα. Είσαι τύφλα και πηγαίνει και στο τιμόνι πάνω. Όχι, δεν είμαι τυφλά. Δεν είμαι τυφλά. Εσεί είστε τυφλωμένοι από το πάθος και την προπαγάνδα. Δεν καταλαβαίνει, μάλλον δεν καταλαβαίνει, σου λέω. Δεν καταλαβαίνει. Πού να καταλάβει. Δεν θέλει να καταλάβει. Δεν θέλει να καταλάβει. Ζωσχά είναι. Δεν θέλετε να καταλάβετε, μάλλον. Σε είπα χαζό. Δεν πειράζει. Και επίση, εμεί ποτέ τον Μποτόν δεν κατεβάσαμε κόσμο στο καψί για να σηκώσουν στα χέρια τον Όντιν Όρη σε νίκη του Μπαρσελόνα μέσα στο Μπελατισφόρ. Πότε έγινε αυτό. Θα πήγαινα κι εγώ. Εδώ το λέω, Αντώνη, και του έχω πει κάτι. Ναι, πότε έγινε αυτό. Το παιχνίδι τη Βούλα και του Πεντοχίλιαρου. Α, το Πεντοχίλιαρο. Είναι το 93%. Ναι, ναι, γνωστά πράγματα. Πήγαν παοξίδε. Όχι, δεν πήγαν στο παλέ, το καψί του λέω. Να σηκώσουν στα χέρια τον Όντιν Όρη. Βέβαια, ναι. Το είναι. Δύο παοξίδες σηκώσαν τον Όντιν Όρη. Ένα σε ένα 10 και ένα σε ένα 30. Να κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τη μεγάλη ομάδα τη πόλη. Ο Πάοκ. Δεν παίζει ρόλο από τον κύριο. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά, παλικάρι. Να είσαι καλά. Παιδιά, υπάρχει τρελή συμμετοχή. Να είστε καλά. Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα, Μάρια, Χρήστα και Παναγιώτη. Αγαμέμενον και δεν είμαι καλά. Παραστασάρα, όχι αστεία, με ηθοποιάρα Στάνκογλου. Και με ηθοποιάρα Μαρία Πρωτόβα, θα πω εγώ. Και με Αργύρι Πανταζάρα. Και η Ιώβη είναι πολύ καλή ηθοποιό. Αλλά απλά η Μαρία και ο Γιάννη είναι ήδη φτασμένοι. Δεν σχολιάζω. Και πεθαίνω με τη Μαρία Πρωτόπα με το πρόσωπό τη. Πεθαίνω σαν γυναίκα. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Αντώνη, πάρει και τηλέφωνο στα Χανιά να αλλάξει το σύνδεσμο του Άρη που είναι δίπλα του. Καλημέρα. Ποιο νοιάζεται αν θα μείνει ο Παπαδόπουλος και οι υπόλοιποι. Εμείς για τον Μάριο ακούμε. Α. Παρένθεση, πλάκα κάνω, κλείνει παρένθεση. Χρήζεται συλληπιτήρια από καρδιά και απαντάει ταχτσίδι. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Άρα να ξέρετε, κλείσαμε με διαγωνισμού Opticon Express. Ναι. Τώρα συνεχίζει χωρίς quiz. Το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Εντάξει. Ο Στέφανος λέει: Χρήσανθε, βάστα τα μπόσικα. Είστε οι MVP'δες της πρωινής ζώνης. Οι Σέρλοκ Χόλμηδες των Ερτζιανών της Θεσσαλονίκης. Χόλμηδες. Ιστερόγραφο. Μόνο ο Αμ Ουάρντα μπορεί να χαρακώσει το σμαρτάκι της κυρίας Νίνας Βέρμπλουμ. Καλά. Εντάξει. Καλό. Θεϊκό. Θεϊκό. Υποκλείω σε αυτό που το έστειλε. Από πάνω ο Χάρη, λατρεύω Μάριο και Παπαδόπουλα. Χρήσαν δε κουράκι δύναμη στου δικού σου. Τυχαία. Ποιος. Κάτι βρίζει εκεί πέρα, λέει. Βρίζει του συναδέλφου του Πάο και τα δέντε. Ντροπή. Ντροπή. Δεν θα βγάλαμε ακριβώ. Δεν θα βρίζετε. Διάβασε το μήνυμα. Έβρισε Παναγιώτη. Βρίζει άρθρο. Πάω και όχι. Δεν θέλουμε τέτοια. Όχι. Θα ξέρετε. Ακόμα και αν θέλετε, ασκήστε κριτική. Αν του ξεφωνίζει όμω με άσχημο τρόπο, δεν θα μπορούμε να το διαβάσουμε και χάνει και το νόημα. Τρόικα κύπων fucking γκρόκινγκ, αυτό το διαβάζει. Βέβαια, αυτά διαβάζετε. Είναι άλλα. Θα πάμε σε break. Δεν θέλω πινελίκι. Δεν θέλω πινελίκι. Θα πάμε σε break. Έκανα δικιά μου μεγάλη παράληψη. Έκανες. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express στον πρώτο που θα απαντήσει. Πρώτο. Δηλαδή, με το που μπούμε από το διάλειμμα και βρούμε απάντηση από κάποια κυρία ή κάποιον κύριο. Κυρία. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο κλαρίνο στον χώρο του αθλητισμού αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα βάζετε όλα μέσα. Μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονγκ, τένις, τα πάντα. Ποδόσφαιρο εννοείται. Το μεγαλύτερο κλαρίνο. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Στην πρώτη σωστή απάντηση. Ατελείωτο. Τζάμπα μιλάμε για Άρη και για Πάο και για Ολυμπιακό. Τζάμπα. Τζάμπα. SMS-ικά. SMS-ικά. Ποιο είναι. Εντάξει. Media Markt είναι κοντά μας. Έτσι και σήμερα. Έχει σήμερα αγώνα. Και θες να δεις το μάτς. Δύο μου λέει ο Παπαδόπουλος. Δύο μάτς σήμερα. Σε μεγάλη τηλεόραση. Χάλασε το ψυγείο και θέλεις κρύες μπύρες, αλλά σκέφτεσαι πότε θα έρθει το νέο ψυγείο. Αναστασία στην κονσόλα και στα ντεξ του Λίμπερου. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Ένα ζευγάρι χρωστάμε. Δεν ήρθε απάντηση. Ποιο ήταν το πιο μεγάλο κλαρίνο στον χώρο του αθλητισμού αυτό το Σαββατοκύριακο. Σαν άνοιξη γραμμές. Με χαόδη διαφορά. Έτσι. Και δύο διπλές Αγαμέμνον του Εσχύλου απόψε με Γιάννη Στάνκοβλου και Μαρία Πρωτόπαπα. Τέτοιο... Ποιος Αγαμέμνον σου έρχεται πρώτο στο μυαλό κάθε φορά που ακούς. Ένας εκεί πέρα κοντά στη γειτονιά μου. Εσένα. Παπούλης, ψαράς. Αγαμέμνον. Κουτσόγιοργα. Από χώρο του Αγαμένου Κουσόγκρα. Σήμερα έχει και γενέθλια το Πασόκ. Ναι, 44 χρόνια μετά. 44 χρόνια. Μπήκε στο Άρη 44. Βλέπω το 44 χρόνια και λέω. Τίτλο Άρη, λέει. Α, και λέει και το Πασόκ τελικά. Να πούμε. Ενώ του Πάου και είναι πρόσωπο. Ναι, έχουμε κύπελα. Δεν λε που η Πασοκάρα σε έκανε και πέσει. Τα εξαπλάσια κύπελα. Κουλούρι. Τα εξαπλάσια κύπελα. Τι έχει. Τα εξαπλάσια κύπελα.
Δεν μου λες το πανό, χθες που δεν το άνοιξατε καλά, τι έγραφε πάνω. Ποιο όχι, πάνω. Δεν είχε. Σούπερ 3 εύωσμο, φίλε. Ναι. Όχι, δεν ήταν αυτό. Αυτό και κάτι πρόσωπα έδειξε. Που το μαζέψατε. Το κάστρο, είναι σούπερ 3 εύωσμο. Όχι, άνοιξε κανονικά. Άνοιξε. Δεν άνοιξε καλά, αρέσει. Μια χαρά άνοιξε, ολόκληρο άνοιξε. Απλά όταν ξανά άνοιξε τη δεύτερη φορά, δεν άνοιξε καλά τη δεύτερη φορά. Α, εντάξει. Όσοι ήταν στο γήπεδο και το βλέπανε, άνοιξε όλο. Μόλις μπήκαν οι ομάδες. Ολόκληρο άνοιξε απέναντι, το κάλυψε όλο. Χρόνια πολλά και καλά σήμερα, Ανθίμου Ιερομάρτυρος, στο Μητροπολίτη μας. Το σπουδαίο αυτόν άνθρωπο. Ξαναλέω στο Ε. Τώρα εδώ η Μαρία Καλαβρία, πώς λέγεται. Καλαβρία. Καλαβρία, αυτή, πώς τη λένε. Έχει πάλι μπούστο. Δεν βάζουν σουπεράκια πάνω στο μπούστο. Αλλιώς μην το βάζετε. Σωστό. Μην τις βγάζετε να μιλήσουν. Σε αυτό έχεις δίκιο. Για ποιο λόγο τις βγάζετε να μιλήσουν, για αυτά που λένε. Χρόνια πολλά στον Χαρίλαο τον Χαρίτονα. Χαρίτονο σήμερα, μάρτυρος. Θεοκτίστου, Ερασμία Πολυδόρου και Φίβης Δωροθέας. Χρόνια από πολλά για τους λίγους που νιώθουν από Ηρακλή. Δωροθέα. Γιατί, ναι. Γιατί κάτι άλλο που έχουμε. Πάμε. Πάμε, περιμένουμε. Πάει, δεν έχει πει λέξη μέχρι τώρα. Ναι. Τίποτα. Ναι. Δεν έδειξε τον προπονητή τίποτα. Περιμένουνε, πάμε. Χιχ. Υμνούσε τον Παξεβάνο τώρα Μούγκα. Μούγκα. Αίτητο. Διώχνει τον προπονητή. Αίτητο. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παξεβάνο για την προσφορά του στον Ηρακλή. Το ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Πάμε, γραμμή, καλημέρα. Ξεγλίστρισε το χέλι. Πώ έχει χάσει ο Παξεβάνο καράμα. Παρακαλώ. Μάριο Χέλη. Καλημέρα. Έπεσε ο άνθρωπο τόση ώρα. Επόμενη γραμμή. Νέα Υόρκη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ανδρέας Νέα Υόρκη Παοξής. Ναι, ο Παοξής από τον Μπρόγκ. Ο Ανδρέας από τον Μπρόγκ. Ποιος αντικατέστησε τον κύριο Τζομπαρτζόγλου. Εγώ. Κάτσε, επειδή δεν έχει ιδέα ποιος είναι. Ο Παναγιώτης ο Παπαδό. Καλά, εσύ και από Πάοξ δεν έχει ιδέα γενικά. Μην το κράζει. Πώς λέγεστε. Μίλα, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, έτσι λέγομαι. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Πού πας ρε φίλε, και εσύ και αυτός που έχω εγώ. Με το επίθετο Παπαδόπουλος, πού πας να κάνεις καριέρα. Έλατε, ναι, ήθελε τέτοιο. Άλλαξε το. Κύριε, μπορώ να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί ο Μάριος είπε ότι ο Παντελάκης πέθανε. Πότε πέθανε ο Παντελάκης. Σκοτώθηκε. Έχει 10 χρόνια. Σκοτώθηκε. Το 2009. Το χτύπησε μηχανή στο κέντρο της πόλης. Στη ηλικία είχε ο άνθρωπος τότε. Συγγνώμη, εσύ δεν ξέρεις ότι πριν 10 χρόνια σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Συγγνώμη, για τον Παντελάκη τώρα το μαθαίνει. Τώρα το μαθαίνει, ναι. Ναι, από σένα το έμαθα τώρα. Ναι, έχει 10 χρόνια. 9 χρόνια, το 2009. Μια εκπομπή που διδάσκει. Σωστά, στην εποχή που ζούμε, πού να το μάθει. Καλά, αρέσει τώρα να σου πω κάτι. Ότι είσαι στην Αμερική, τι σημαίνει. Αν γίνει παγκόσμιο πόλεμο και. Κάτσε λίγο, να παιδιά να ακουστεί από τον Bronx, πρέπει να ακουστεί λίγο άνθρωπο. Εγώ όταν πρωτοψήφισα στην Ελλάδα. Ψήφισε Πασόκ. Ο μπαμπάς μου με είπε, παιδί μου, ψήφισε Νέα Δημοκρατία και εγώ έγραψα μέσα στο χαρτί έξω Παντελάκη. Πολύ στεναχωρέθηκα τώρα. Έτσι έγραψα μέσα στο κείμενο. Το ξεφώνησες και πολύ στεναχωρέθηκα. Άρα έχεις ακόμη τύψεις, αυτό θες να πεις. Ναι, έχω τύψεις. Όχι τύψεις για αυτό. Βρήκαμε άνθρωπο που έμαθε 10 χρόνια μετά. Που πέθανε. Έχεις ήσουν ποτέ σε αυτούς μέσα που σπάγαν τις βιτρίνες του, του μαγαζιού του. Όχι, δεν ήμουν. Ποτέ. Αύριο θύμισε μου να βάλω ένα κουιζάκι για παουξάκια. Για παουξάκια. Ναι, για τον Παντελάκη. Έγινε. Τι θέλω να πω. Ο κύριος Σαββίδης ήταν στο παιχνίδι. Με την Μπενφίκα. Απαγορεύεται. Και με την Μπενφίκα απαγορεύεται. Κατέβηκε στα αποδυτήρια και έταξε πριν. Πώς είναι η τιμωρία. Όχι στο γήπεδο μέσα. Η τιμωρία πότε είναι αυτή. Τρία χρόνια. Εκτός αν έχει γίνει καμιά ζουλάτη και μάθουμε σε κανένα εξάμεινο τη σβήστηκε. Για τα Τσάμπελινγκ. Και για τα UEFA. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ο θεσμός. Να πάει, να πάει. Όχι, μόνο νομίζω εκεί μπορεί να πάει. Δεν ξέρω. Κατέβηκε πού στα αποδυτήρια, ρε φίλε. Πριν απέξω, το μάτς, απέξω. Δεν τον αφήνουν να μπει μέσα. Πριν το μάτς. Δεν πληρώνει εισιτήριο. Είχε το Champions League. Πάει το Champions League. Το Champions League δεν μπαίνει κανένας, κυρία μου, αφού δεν πήγατε. Θα πάμε του χρόνου, σαν πρωταθλητές. Κάθε χρόνο το ίδιο λέτε. Ναι, στο UEFA τώρα που θα παίξουμε τη Τζέλσι. Δεν τα που έχει. Γιατί τι θες. Γιατί τι θες. Δεν επιτρέπεται να πάει. Δεν τον αφήνουμε, όχι. Να πάει ο άνθρωπος. Τι να πάει. Πάει ο άνθρωπος. Τι λέει. Εσύ ρε Αντρέα, τι δάλκα τραβάς. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι καλός που είναι ρε, να πάει ο άνθρωπος. Είσαι Αμερικάνος, είσαι καλός. Τα λεφτά του ρε. Ποια. Τα λεφτά του δεν ξέρω τι έγινε να σπάει και τσαμπουκάσινη. Τι να κάνει. Τσαμπουκάσινη. Φίλε, φωνή του παραλίγο με ποιον είναι ίδιο, ξέρει. Πες. Χάρη Κλίνρεση με τον που το μιμόταν. Καμία σχέση, αποτυχημένη τέτοιο. Έγινε. Χαιρετίσματα στον Bronx. Στο καλό. Συγχαρητήρια. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ενημέρωσες άνθρωπο ότι πέθανε ο Παντελάκης. Το είμαστε πολύ σημαντικό. Και εσύ μου λες αυτό άστο χθες έγινε. Μην θυμώ εδώ. 9 χρόνια πριν. Ναι, παρακαλώ. Παιδιά, τρελαθούμε. Ναι.
Δεν υπάρχει γραμμή. Φαντάζεσαι να βγει αύριο και. Είδα βαθμολογία. Ο Άρης έχει 6 βαθμούς. Γιατί ρε παιδιά έχει 6. Δύο παιχνίδια δεν έπαιξε. Ναι. Άλλαξε το σύστημα της βαθμολογίας. 2-0, 3-0 έχει γίνει. Εδώ και 20 χρόνια. Σωστό και αυτό. Μόνο οι Βρετανοί το είχαν 3-0, ναι, Μάριε. Ποιο? Το 3-0, βαθμολογία, σύστημα. Α, ναι. 3-0, ναι. Γραμμές ανοιχτές. Τι συμβολισμό είχε η κυτρινόμαυρη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας στο Καφθαντζόγλιο? Μήπως την έκλεψαν από τον Μάριο? Κυτρινόμαυρη, να έχω εγώ. Union Jack, κυτρινόμαυρη. Αυτά είναι καταρχάς μηνύσιμα. Αυτός που την κρέμασε πρέπει να συλληφθεί. Της Αργεντινής είχε, ρε. Εντάξει, η ασπρόμαυρη Βρετανική. Αυτός. Αυτά είναι όλα. Είχαμε στη δεκαετία του 80. Πρέπει να συλλαμβάνονται. Αυτός που την κρέμασε μετά από αυτό που είπες, αν έρθει εδώ. Ναι. Θα του ζητά συγγνώμη. Άκουμε σου, αγόρι μου. Εγώ πάω με την ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι, παραποίηση σημαίας και εθνικού ύμνου συλλαμβάνεσαι. Σιγά. Εσύ πάνε αφού φας το ξύλο που θα φας και κάντου μήνυση. Παραποίηση σημαίας. Ναι. Την Βρετανική λες. Είχανε Βρετανική κυτρινόμαυρη, ναι. Παναγιώτη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Παραποίηση σημαίας. Ναι, παραποίηση σημαίας. Αχ, πάλι ο του Δουδουλάκη, ο ανιψιός, πρόσεχε. Πρόσεχε. Ποιος είναι αυτός? Ψηλός εκείνο εδώ. Τον είδες την άλλη φορά που φώνασε και ηρέμησες και έλεγες. Συγγνώμη, καταλαβαίνω. Εσύ είσαι μέλος σε CM και τραμπουκίζεις τώρα στην αδεία, το κατάλαβα. Σου είπα, σε προφυλάσσω ως μέλος σε CM ότι αν έρθει αυτός θα τη γυρίσεις, λέω. Μη μαλώνετε. Σου λέω εγώ. Σεβασμός βλέπω. Και εγώ μετά πάω στην αστυνομία όμως και τηλεφώνω με την αδεία. Δεν υπάρχει σεβασμός, Ηρακλήδια και Ηρακλήδια. Οι οπαδοί είναι αυτά μεταξύ του χεμιού με τον Μάριο. Α, το λέμε τώρα. Μέχρι πέρσι τα κρατούσαμε, αλλά πλέον το σταματάμε αυτό. Ό,τι μαθαίνουμε θα το λέμε πρώτοι εμείς. Έτσι. Μέχρι τις 3-4 η ώρα φτάνει στα γραφεία του Λίμπερο. Μήνυση κατά του Γιώργου Ζαγόρα, ναι. Και ελπίζω να αφήσει ανεπηρέαστους εμάς, τους υπόλοιπους, εδώ στο Λίμπερο. Μέχρι τις 3. Μέχρι τις 3-4 το πολύ φτάνει. Για αυτόφορο η μήνυση. Αυτόφορο ή. Για κάτι που είπε την Παρασκευή ο Γιώργος. Κατά την Παρασκευή σήμερα. Ελπίζω να μην έχει συνέπειες σε εμάς. Αυτό, μας έτσι. Μας πάρει μπάλα. Μιλώντας με ακροατή, χαρακτήρισε τον Έντεν Αζάρ, τον άσο της Chelsea, μια βελτιωμένη εκδοχή του Ρόμπερτ Μακ. Το γραφείο του Αζάρ το πληροφορήθηκε και ο Βέλγος άσος της Chelsea θα κινηθεί νομικά εναντίον του Ζαγόρα. Ελπίζω να δούμε ποια μήνυμα. Ποια Chelsea θα έρθει. Μήνυμα στο Μαουρίτσιο Σάρι. Δεν άνοιξε όλο. Εντάξει. Φίλε, μέχρι κάτω. Φέρε την Τσέλσι. Ναι. Φέρε την Τσέλσι. Ξέρεις τι φοβάμαι. Με τα δεύτερα θα φύγει. Μην έρθεις όπως η Τότεναμ τότε. Βέβαια λέει τη μισή αλήθεια ο Ασλαμάς. Με τα 19 χρόνια. Για το White Card λέει. Για το White Card λέει που παίξετε 25 χρόνια δεν λέει τίποτα όμως. Κατάλαβε. Παναγιώτη, φάνηκε από την αρχή τη σεζόν που δεν δήλωσε την πιο ακριβή μεταγραφή τότε. Τον Ολλανδό. Τον άφησε εκτός Ευρώπης. Άστα. Καληνύχτα. Χαβαλέ ο Ρέντρα πάνω στη γραμμή με τον. Πώς το λέγανε, ο καθηγητής που είχατε. Ο Μπόλωνη. Χαβαλέ. Τελευταία 5 λεπτά κάνα γέλιο, χαβαλέ. Άστα. Και στο δεύτερο γύρο πήγε ο Πάουκ στο εξοχικό του στο Λονδίνο. Έτσι γράφει. Αίτητος με τις ομάδες του Λονδίνου. Ναι, έτσι γράφονται οι μεγάλες αυτές οι ευρωπαϊκές βραδιές. Ελπίζω να έρθει η Τσέλσι. Να έρθει η Τσέλσι. Να έρθει η Τσέλσι. Καταλαβαίνω πώς νιώθει ο παίκτης η Τσέλσι. Σου λέει Πάουκ, τι είναι αυτό. Το καταλαβαίνω, ναι. Τούμπα, τι είναι αυτό. Ναι. Αλλά να έρθει η Τσέλσι τέλος πάντων. Ας έρθει. Ας έρθει στην Τουμπάρα. Αν δεν απειλήσει τουλάχιστον 3 φορές σε κάθε ημίχρονο ο Μάρκο Αλόνσο και να μας δώσει 38.000 εισιτήρια για το Στάμφορντ Μπριτζ και να κρατήσει 3.000. Να έρθει στην Τουμπάρα. Ωραία, 50 πήγατε στην Πενφύλια. Και εννοείται περίμενε εγώ ότι θα είμαι στην Τουμπάρα. 50 άτομα. 50 άτομα. Η Ξάνθη πιο πολύ κόσμο έχει στην εκδρομή. Στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία. 49 άτομα. 50 άτομα. Ξέρεις το ταξίδι πόσο κοστίζει και πόσο μακριά είναι. Παναγιώτη, κοροϊδεύεις. Είναι ακριβά, ρε φίλε. 2.000 πήγα στη Θέλτα. Ναι. Άλλες εποχές. Στο Βίγκο. Για άλλες εποχές μιλάς. Είναι ακριβά, λέει, στην Πορτογαλία. Εσύ, πρώτα απ' όλα είναι και πανάκριβα και είναι μέσω Ζυρίγης, μέσω τέτοιο, μέσω 6 ώρες ταξίδι. 1.000 άτομα είχα στην Νορβηγία. Ναι. Σιγά μην έχεις 2.000 όταν το χάει. Ναι, ρε. Σιγά εσύ. Πήγανε και δύο μέσα από τα φιλόδρομα μπάρκες. Άσε τώρα ρε. Άσε τώρα ρε Τσαλτίδη. 49 άτομα, μεγάλος λαός. Ναι. Είμαι μεγάλος. Τι λαός είσαι. Τι λαός, στην Τούμπα. Τεράστιος είμαι. Στην Τούμπα. Γέρνεις από το σπίτι, περπατάς 30 μέτρα και πας. Ναι. Ε.
Εντάξει. Τι! Γι' αυτό δεν κατεβαίνει στα νησιά. Πού είσαι, ποια νησιά? Πού Θεσσαλονίκη. Πάω. Δεν λένε ποτέ Άρης. Γιατί δεν λένε στα νησιά. Σε αυτό έχει δίκιο. Και εμένα. Δεν λένε ρε φίλε. Άμα στα νησιά σε λένε τι ομάδα είσαι, εντάξει. Ένα πουλά. Δεν λένε στα νησιά. Γενικά δεν λένε. Άμα στα νησιά. Πήγα στην Ιθάκη. Πάρε τώρα τον Τολάκη. Ένα φιλαράκι μου Αριανό που παρακαλούσε να πάω στο Καταζόγλιο. Μιλάει λίγο έτσι. Μιλάει λίγο στραβωτούλιο. Πολύ λαόρεση στην επαρχία. Παιδιά, δείτε τσαλτίδι, δεν υπάρχει. Πάρτε τον Τολάκη τηλέφωνο τον Αριανό. Πάω, παίρνει και διάρκεια, παίρνει και στα νησιά. Ποια νησιά. Κατάλαβε τι να σου πει. Ποια νησιά. Ότι στα νησιά, άμα ρωτήσει, σου πούνε. Ένα πάρτε στα φέρνει από Θεσσαλονίκη. Σου λένε α, πάω ξύσε. Αυτό δεν είναι, κατάλαβε. Επειδή είναι η προπαγάνδα σα, ρε. Πάντω, οργανωμένο στον τόφο του Ινδού, ο μη πασχετικό κόσμο του ΠΑΟΚ έχει πάει και πάρει το πεταλάκι. Όταν μου φέρει φωτογραφία στον τάφο του Ινδού. Όταν μου φέρει φωτογραφία στον τάφο του Πακιστάνου. Όταν μου φέρει φωτογραφία στον τάφο του Ινδού. Αυτό καλό. Τον τάφο του Ινδού και τον τάφο του Πακιστανού. Έχω πάει στον τάφο του Ινδού. Πώς, για να το δεις τουριστικά με το γιο σου. Σου κάνει ξενάγηση τι. Τρίτη μεσημέρι, ας πούμε. Ο τάφος του Ινδού και ο τάφος του Πακιστανού. Σε αυτό να σου πω κάτι. Ναι, μπασκετικό είσαι και δεν έχει πατήσει ποτέ. Ευρωπαίο, ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του Πακιστανού. 49 άτομα. 49! Ούτε λεωφορείο δεν γεμίσατε. 1700 θα σα αραγώσω, ρε φίλε, στο τελείω. Ναι. Στο Final Four. Στο Final Four, μην μπορείς... πούμε για Final Four, ναι. Τώρα ας... ναι. 1700. Άκου. Πάω. Τι γέλια με το γιο του Αλεξιά του Παναγιώτη. Μου λέγει, είχε πάει Σαραγώσα και μου λέει για τους έφηβους. Βαρούσα. Όχι Σαραγώσα. Σαραγώσα. Στη Θέλτα ήταν η έφηβη. Στη Σαραγώσα, ρε, σου λέω, στο Final Four. Εκεί έγινε. Όχι, στο Final Four σου λέω, για τον μπάσκετ. Θέλτα Άρη, στο 99. Το 99, στο Βίγκο, ναι. Στο Βίγκο. Που, εδώ πέρα 0-2 και γίνει 2-2, ε. 2-2. Άρε Μοστοβόη. Μοστοβόη και Καρπίν. Μοστοβόη. Τους βάζαν και παίζανε οι ομάδες. Ναι, ναι. Και η Τουμπάρα. Για το φιλικό. Έχει περάσει ακόμα και η Λίν. Για το φιλικό του Ντρέμπου. Η Λίν, η Βαλερέγκα. Η Τσουτσουρέγκα, όλοι έχουν περάσει. Η Μερέγκα. Πόσες ήττες έχεις εντός έδρας, δεν τις έχεις μετρήσει. Αρκετές. Αλλά όταν παίζεις συχνά θα χάνεις και κάπου. Τι να κάνουμε, είμαι 29 παιχνίδια. Σαν να έχεις πάει με 200 γυναίκες θα φας και 20 χιλιόμετρες. 29 συνεχόμενα παιχνίδια. Αν πας με 3 γυναίκες στη ζωή σου, δεν έχεις επιχειρήσει να πάει με 3. 29 games. Κάπως έτσι είναι. Continuously. Να πούμε και ο Νέρ χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στον Νίκο το Μοσκοβίτη. Είχε γενέθλια χθες, ήταν καλά ο Νικολάκης. Πού είναι τα τέτοια, ρε φίλε. Τώρα έρχονται, είπε. Τα γλυκά. Τα έχει παραγγείλει. Έρχονται. Παιδιά, έχω μείνει συγκλονισμένος. Τις 5 θα φάμε δηλαδή. Έχω μείνει συγκλονισμένος. Δεν το πιστέψετε. Μηνύματα τι ζήτησαν. Παναγιώτη, και εδώ έχει γράψει ιστορία. Μηνύματα, ρε. Και εδώ έχει γράψει ιστορία. Στην παραλία αυτή. Άρε, σύφνο. Τανιμανίδης πήγε 20 χρόνια μετά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Πήγαν οι γονείς του Σάκη του Τανιμανίδη. Τους καλημερίζουμε ειδικά τον μπαμπά του. Καλημέρα, κύριε Τανιμανίδη. Εκεί που αφήναμε καπότες, ο άλλος ρίχνει ρίζια. Αυτό είναι μια. Σε ξεκίνα τον κόψουμε σιγά σιγά, είπαμε. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Έλα, ωραία, εντάξει, είπαμε. Έλα, εντάξει. Εννοούσε αυτό που βάζουμε στο μικρόφωνο. Ναι, διαφορετικό. Έτσι λέγεται. Πήγαν οι γονείς τους στο γάμο και δεν θα πιστέψετε τι ζήτησαν από το ζευγάρι τους νιόπαντρους. Τη Χριστίνα και το Σάκη. Τι ζήτησαν οι γονείς του, απίστευτο. Να είναι παρόν και ο Σιμίτης. Εγγόνι. Τι λέρε. Είναι απίστευτο. Η γιαγιά και ο παππούς ζήτησαν εγγόνι. Είναι φίλες της νύφης. Είναι η μπόμπα, νύφη, είναι αυτή. Ναι. Η μία είναι η μπόμπα. Ναι. Συγγνώμη, η μπόμπα. Αυτά είναι αυθόρμητες βόλτες. Αυτές τις βόλτες στο νησί που όλος του έχει την κάμερα εκεί. Εδώ Απολωνία είναι. Εδώ πρέπει να είναι. Όχι Απολωνία. Η Απολωνία δεν έχει θάλασσα. Και σε αυτή την αυθόρμητη βόλτα είναι μακιγιαρισμένη. Η Απολωνία είναι η χώρα, δεν έχει θάλασσα. Αν είναι σωστά, είναι. Αυτό πρέπει να είναι στο. Πώς λέγεται το λιμάνι, Καμάρες. Καμάρες. Εδώ πρέπει να είναι στο ψαροχώρημα. Εδώ πλατιγιαλό πρέπει να είναι. Όχι. Όχι. Δεν είναι πλατιγιαλός. Όχι. Το ότι μιλάτε για κάτι που δεν βλέπουν. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ καλό. Η Χριστίνα η Μπόμπα, η Μπόμπα. Πέρα από το ότι είναι η σύντροφος του Τανιμανίδη του Σάκη, τι άλλη ιδιότητα έχει. Είναι Μπόμπα. Το ότι τι μιλάτε... είναι. Τι. Influencer. Τι είναι αυτό. Γρήπη. Έχει γρήπη. Influencer. Το influencer. Σαν είδο κλαμπ από τα κούτη. Γρήπη. Τι είναι καλό το influencer. Είναι γρήπη. Μηνύματα επάγγελμα του Instagram. Τα διαβάσαμε. Σε επηρεάζει, ναι, σε επηρεάζει. Όλα. Ναι. Α, μόνο ένα χρωστάμε τον Ρωμανίστα. Μόνο ένα του προγράμματο. Και το άλλο που λέει Αργενάρα πάνω. Μάριε, σχολίασε την παποφαρδία του κλαρινογαμπρού Χάμιλτον στη Μόνζα. Με μαλλί Νεϊμάρ, σκουλαρίκι και χρυσό ρολόι μπροστά του ο Φιρμίνιο είναι nerd. Λέει ο Ρωμανίστα. Ρωμανίστα, το πιο μεγάλο κλαρίνο. Με στη Μόντσα. Τραμπουκίζανε πάλι. 60.000 Ιταλοί μαζευτήκανε. Βάλτε τα λογάκια εκεί που ξέρετε. Άιντε! Με στη Μόντσα. Άιντε! Και μια και ανέφερε Νεϊμάρ, αυτό σκοράρει με στην ΙΜ και είχαν ένα πανό για τον Νεϊμάρ. Ότι κλαίει, ότι είναι κλαίει. Ναι. Και πάει εκεί μπροστά. Ο πλεξικός πήγε εκεί μπροστά. Και κλαίει. Κάνει τι κλαίει.
να είμαι από πάνω, να τον κάνω μια. Άντε βρε βλάκα, φύγει από εδώ. Άντε βρε βλάκα. Δεν τρέπεσαι. Προάγει στη. Και το τρίτο μήνυμα που λέει Αργιανάρα, ρε. Διαβάσετε ρε, παιδιά. Το διάβασα, ρε. Βάμος Αργιανάρα. Μπαίνει στην κλήρωση. Ε, ναι, λέει, βάμος, έχει δίκιο. Έχει αυτό, έχει δίκιο. Αυτό διαβάζεται, ναι. Μπαίνει για γυαλιά και θέατρο ο φίλος ο Αλέξανδρος και λέει Βάμος Αργιανάρα. Ωραία, να είσαι καλά. Το άλλο και χρυσό, το πιο κάτω. Έλα, κάνε την κλήρωση τώρα για το. Πού βρε παλικάρι μου. Το κάνε, ρολόι, το διάβασα. Κάνε την κλήρωση για το Χάμιλτον. Για το Χάμιλτον. Κάνε κλήρωση για Μενέλαο. Αυτό ξέρετε τι είναι. Χειρότερο από Celtic Rangers, Boca River Plate. Η Ferrari με στη Μόντζα Κλαρίνο να κάνει από Άγγλο τη Mercedes. Ασχολούνται πάρα πολύ. Έτσι. Τη συγχαίρομαι τη δοκιμαστικά είδε τι έγινε. Συγχαίρομαι τη φορά. Δοκιμαστικά είδε τι έγινε. Δεν θέλω να δω, φίλε. Ξέρει πώ πηγαίνουν. Ούτε δευτερόλεπτο. Με ελικόπτερα. Πηγαίνουν από την Νότια Ιταλία με ελικόπτερα Παναγιώτη. Πιο φανατικό από τη Γιουβέντους. Και εκεί ο μουσουλμανικό κόσμο κάνει κουμάντο. Στο Ντουμπάι δεν έχει τέτοιο, δεν έχει σαμπάνια. Λοιπόν, για τα γυαλιά. Μα μένει ένα απείραχτο. Γιατί πάρα πολύ απλό. Δεν απάντησε κανείς ότι ο Μεν Καρυπίδης μέχρι να βάλει άλλη διαφήμιση γράφει Καρυπίδης Πάλετς, ενώ ο Αλέξης ο Κούγιας το αφήνει κενό, δεν γράφει δικηγορικό γραφείο Αλέξη Κούγια. Γιατί δεν μπορεί. Στη φανέλα. Μην γελάς Παναγιώτη. Περίμενε. Όχι με την αντίδραση της Χρυσαλτίδη. Απαγορεύεται. Τι, σαν δικηγόρο. Άσχετε. Γιατί απαγορεύεται ο νομικός. Γιατί το λέει τώρα για να με εκθέσει. Λοιπόν, αν επιτρέπετε. Αν επιτρέπετε όμως, θα σε ξεφτυλιστεί. Ναι. Περιμένει. Ναι. Θα πάρει δικηγόρο. Έχει τελειώνει η εκπομπή. Θα πάρει δικηγόρο. Θα περιμένει λίγο η εκπομπή. Δεν υπάρχει. Πάρ το Χρήστο Γρόλιο. Όλη μέρα πάω. Μαρίε. 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 Άσε αυτά τα θέματα. Μιλά για διαφήμιση και νομικό. Οχ. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορεί. Αν του θάβαζε, λε. Πάρ το Χρήστο Γρόλιο. Δεν θάβαζε. Απαγορεύεται. Αν έγραφε το μπλουζάκι λύση Κούγια. Μπορεί να το περάσει έμεσα. Να βάλει Αλέξη Κούγια. Να γραφάζει. Γραφείο, έτσι. Να αναγράψει. Διατροφή Βατίδου. Στο φανέλα. Όχι. Σούτια Βατίδου. Ωχ, α μην πούμε μια μήνυση. Κλείσε, πε το. Καλημερίζουμε, κύριε Κούγια. Λοιπόν, για τα γυαλιά, Opticon Express, νικητές είναι οι. Ο Ταχαμάτα, που προφανώς έχει δώσει ονοματεπώνυμο. Ο 887, που δεν έδωσε ονοματεπώνυμο, αλλά το βρήκε πρώτο στο quiz. Και ο Ιωάννης ο Ασκαρίδης. Τρία ζευγάρια φύγανε σήμερα. Ταχαμάτα, 887 και Ιωάννης Ασκαρίδης. Δώσε και τον. Για τον Αγαμέμνον, νικητές είναι οι. Άρης Αστάρας τελειώνει σε 9.55 και Κωνσταντίνος Μακέδος τελειώνει σε 8.25. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή στο θέατρο, έτσι. Άρης Αστάρας, Κωνσταντίνος Μακέδος. Ωραία. Κατευθείαν πηγαίνετε εσείς στο θέατρο Δάσους, πριν τις 9 είναι πρεμιέρα, θα γίνεται χαμός. Πρεμιέρα, αύριο η πρώτη είναι. Μέρα για το να δούμε αν θα έχει αντέξει παραπάνω από μία μέρα ναι. Ο Παπαδόπουλος. Εγώ μπορώ να ζητήσω μία συγγνώμη με το κοινό. Ναι, ζητά. Γιατί μία αναφορά του Μάριου ότι η Μάτσεστερ Γιούνάιτεντ μετά το διπλό σκαρφάλι στη 19η θέση τη Πρέμιερ Λιγκ. Πατή. Θα το πάρω το Μάιο. Έχω φωνή. Εδώ και δύο μέρες έχω φωνή. Θα σου φύγει η λαλιά. Θε να το πάρει τώρα. Βλέπει κοπέλα. Θα το πάρει τώρα. Βλέπει κοπέλα, σε βάσου. Βλέπει κοπέλα, σε βάσου. Το Μάιο, το Μάιο η United. Είμαι καλά. Θα είναι καλά. Θα είναι καλά. Με τα ψέματα, μια χαρά τα κλέβει. Με τα ψέματα. Για το πέναλτι. Μια χαρά τα κλέβει. Του Μάνταλου τώρα ακολουθεί εκπομπή. Εντάξει. Λοιπόν, αδέρφια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την υποδοχή στο Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ήταν καθολική και έγινε χαμός. Σχολιάζεται φωτογραφία στο Λίμπερο. Τσαλτίδη, Παπαδόπουλα, Ασλαμή στο Facebook του Λίμπερο. Ευχαριστούμε να είστε μαζί μας. Με το καλό, αύριο το πρωί 10 η ώρα, Τρόικα, έχουμε μία Media Mart. Όχι, τις είπαμε όλες. Α, τις είπαμε όλες. Εντάξει, οκ, okay. Το άγχος μου έχει γίνει αυτό. Άιντε, να έχετε μία Bloody Rocking Week.